Γεια σας, θα σας καλωσορίσουμε στη δεύτερη διαφέτος. Θα σας καλωσορίσουμε στη δεύτερη διαφέτος εκδήλωση του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, διεθνή, εθνικά και τοπικά ζητήματα. Και θα έχουμε δύο εισηγητές, είναι εκ δεξιών ο Γιώργος Τζούμπος, μαθηματικός και διδάκτορας ιστορίας, και η Όλγα Ιζιλμπάρη, φιλόλογος και ψυχολόγος. Και οι δύο διπλές ιδιότητες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Γιώργο. Το πρώτο κομμάτι αφορά τη σύνδεση ανάμεσα στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο δεύτερο. Για την Ελλάδα, ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκινά στις 28 Οκτώβριου του 40 με την Ιταλική επίθεση. Ωστόσο, στην υπόλοιπη Ευρώπη μένεται από την 1η Σεπτέμβρη του 39, ενώ προάγγελ είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, όπου η Γερμανία και η Ιταλία παρεμβαίνουν ανοιχτά υπέρ των φασιστών στα Σιεστών. Η Ιταλική επέμβαση στην Αβυσσινία και στην Άπα Ανατολή η επίθεση της Ιαπωνίας στη Μαντζουρία. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδότησε και την έναρξη των διεργασιών, οι οποίες οδηγούν στο δεύτερο. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνθηκαν και πάλι, ενώ η οικονομική κρίση του 29 δεν ξεπεράστηκε και όλα οδηγούσαν σε ένα νέο ξαναμέτωπο του κόσμου και ταυτόχρονα σε μια υπερπροσπάθεια για συντριβή της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να επανασυνδεθεί η κομμένη ημπεριαλιστική αλυσίδα. Στη δεκαετία 30-40 διαμορφώθηκαν δύο πολεμικές αιστείες, η Γερμανία στην Ευρώπη και η Ιαπωνία στην Άπα Ανατολή. Η Γερμανία, με πρόσχημα την εξάλληψη της αδικίας που δημιούργησαν οι αποφάσεις της Συνθήκης των Βερσαλιών, άρχισε να αξιώνει το ξαναμοίρασμα του κόσμου προς όφελός της. Η εγκαθίδρυση του ναζισμού το 1933 μετέβαλε τη χώρα σε δύναμη που στρέφονταν κύρια κατά της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ το πρόγραμμα της παγκόσμιας κυριαρχίας των φασιστών πρόβλεπε τη μετατροπή της Γερμανίας σε κέντρο μιας γιγάντιας αποικιοκρατικής αυτοκρατορίας. Το ξαναμοίρασμα του κόσμου και την εγκαθίδρυση νέας τάξης επιδίωκαν επίσης και η Ιταλία και η Ιαπωνία, ενώ οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, με κίνητρο το μίσος προς τη Σοβιετική Ένωση και πρόσχημα τη μη ανάμειξη και την ουδετερότητα, υπολόγιζαν να απομακρύνουν μεν από τις χώρες τους την απειλή της φασιστικής εισβολής, αλλά και ότι οι δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης θα εξασθένισαν τους αντίπαλους τους. Η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε να περιθωρήσει την ειρήνη και να δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας. Έτσι, στις 2 Μαΐου του 1935 υπογράφηκε στο Παρίσι το Γαλλοσοβιετικό Σύμφωνο Αμοιβαίας Βοήθειας μαζί με την Τσεχοσλοβακία. Απ' την άλλη μεριά, τον Οκτώβριο του 1933 η Γερμανία εγκατέλειψε τη διάσκεψη της Γενέβης του 1932 για τον αποκλεισμό, κατέθεσε δήλωση αποχώρησης από την Κοινωνία των Εθνών και στις 16 Μάρτιου του 1935 κήρυξε στη χώρα γενική επιστράτευση. Την επόμενη χρονιά κατέλαβε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Γερμανίας και υπόγραψε με την Ιαπωνία το Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, στο οποίο το 1937 προσχώρησε και η Ιταλία. Η Γερμανία, εποφελούμενη από την πολιτική της μη επέμβασης που ακολουθούσαν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, κατέλαβε τον Μάρτιο του 1938 την Αυστρία και μετά τη συμφωνία του Μονάχου στις 30 Σεπτέμβρη με τους Αγγλογάλους, κατέλαβε τη Σουηδία της Τσεχοσλοβακίας. Τα χέρια της φασιστικής ηγεσίας είχαν διαλυθεί. Στο τελείωμα του 1938 δημιουργείται η κρίση του Ντάντσεκ, που σήμαινε ότι με το πρόσχημα των αξιώσεων για την εξάλληψη των αδικιών της συνθήκης ειρήνης των Βερσαλιών σχετικά με την ελεύθερη ζώνη της πόλης Ντάντσεκ, η Γερμανία προσπαθούσε να εισβάλλει στην Πολωνία. Το Μάρτιο του 1939 η Γερμανία κατέλαβε ολόκληρη τη Τσεχοσλοβακία και δημιούργησε ένα φασιστικό κράτος ανδρίκελο, τη Σλοβακία. Στη συνέχεια κατέλαβε την περιοχή που μέμεινε της Λετωνίας και επέβαλε στη Ρουμανία υποδηλωτικό οικονομικό σύμφωνο. Η Ιταλία το 1935 κατέλαβε την Αβυσσινία και τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία. Η απάντηση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας για να περιφρουρήσουν τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά τους στην Ευρώπη ήταν να υποσχεθούν ενιαίες ανεξαρτησίες σε Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία. Η Γαλλία ανέλαβε επιπλέον την υποχρέωση να δώσει στρατιωτική βοήθεια στην Πολωνία σε περίπτωση επίθεσης Γερμανίας εναντίον της. Τον Απρίλιο-Μάιο του 1939 η Γερμανία κατάγγειλε την Αγγλο-Αμερικανική Ναυτική Συμφωνία του 1935, ακύρωσε το σύμφωνο μια επίθεση με την Πολωνία του 1934 και έκλεισε με την Ιταλία το λεγόμενο Χαλκίδινο Σύμφωνο, με βάση το οποίο η Ιταλική κυβέρνηση υποχρεωνόταν να βοηθήσει τη Γερμανία αν αυτή εμπλακεί σε πόλεμο με τις ειδικές δυνάμεις. Οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, μπροστά στη διαμορφωμένη κατάσταση και υπό την επίδραση της κοινής γνώμης και το φόβο της παραπέρας χειροποίησης της Γερμανίας, άρχισαν να διαπραγματεύσουν στη Σοβιετική Ένωση, ο οποίος έγινε στη Μόσχα το καλοκαίρι του 1939. Οι δυτικές όμως δυνάμεις δεν δέχτηκαν την υπογραφή της συμφωνίας που πρότεινε η Σοβιετική Ένωση και η οποία αναφέρονταν σε κοινό αγώνα κατά των φασιστών επιδρομέων.
προτείνοντας μάλιστα εν λογάριο η Σοβιετική Ένωση να αναλάβει μονομερείς υποχρεώσεις βοηθείας σε οποιονδήποτε Ευρωπαίο γείτονα δεχτεί επίθεση, οι δυτικές δυνάμεις ήθελαν να την παρασύρουν σε πόλεμο ενάντια στη Γερμανία και να την αφήσουν ύστερα να αγωνίζεται μόνη της. Οι διαπραγματεύσεις του Αυγούστου 1939 δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα, καθώς Παρίσι και Λονδίνο τορπίλησαν κάθε φορά τις σοβιετικές προτάσεις. Ταυτόχρονα η αντοχή κυβέρνηση ερχόταν σε μυστικές επαφές με τους Χιτλερικούς μέσω του Γερμανού προσβευτού του Λονδίνου, επιδιώκοντας να πετύχει συμφωνία για το ξαναμείωμα του κόσμου σε βάρος της Σοβιετικής Ένωσης. Η πολιτική αυτή των Αγγλοβέλων προκαθόρισε τη ματίωση των διαπραγματεύσεων της Μόσχας και έθεσε τη Σοβιετική Ένωση μπροστά σε δύο επιλογές. Πρώτο, να μείνει μόνη, με άμεσο κίνδυνο να υποστεί επίθεση της φασιστικής Γερμανίας. Δεύτερο, αφού εξαντλήσει τις πιθανότητες υπογραφής συμμαχίας με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, να υπογράψει το προτινόμενο από τη Γερμανία σύμφωνο μη επίθεσης και έτσι να απομακρύνει την απειλή του πολέμου. Η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε επέβαλε αναπόφευκτα τη δεύτερη επιλογή. Και στις 23 Αυγούστου 1939, η υπογραφή του Σοβιετογερμανικού Σύμφωνου επέτρεψε, ανατρέποντας τους αγγλογαλλικούς υπολογισμούς, ο δεύτερος παγκόσμιος να αρχίσει με τη σύγκρουση στους υπόλοιπους του καπιταλιστικού κόσμου. Στην Ελλάδα, η 1η Σεπτέμβρη του 1939 βρίσκει τη χώρα στο 4ο χρόνο της φασιστικής δικτατορίας. Στο διάστημα αυτό, το καθεστώς Μεταξά προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία απέναντι στη Γαλλία και στη Γερμανία, τον οποίο και οι δύο κυβερνήσεις είχαν θετική στάση απέναντί του. Καθώς όμως ο Γεώργιος ο δεύτερος ήταν αγγλόφιλος, ο Μεταξάς φοβάται ότι μια ανοιχτή εκδήλωση υπέρ της Γερμανίας θα επέφερε την πτώση του. Εξάλλου, η γερμανόφιλη ομάδα ήταν μειοψηφία στην Ελλάδα και ο Μεταξάς επέλεξε πολιτική ουδετερότητα. Πολιτική η οποία εξυπηρετούσε και τη γερμανική πολιτική στον Βαλκανικό χώρο αλλά και την αγγλική. Αυτό διότι η μεν Γερμανία επεδίωκε να αποτρέψει τη δημιουργία αγγλόφιλου πολιτικοστρατηγικού σχηματισμού, η δε Αγγλία μη μπορώντας να στηρίξει απόλυτα την Ελλάδα, προτιμούσε να τη βλέπει ουδέτερη. Στη συνέχεια, ο Μεταξάς, βλέποντας την επεκτατική τάση της Ιταλίας, ειδικά μετά την επέμβαση στην Αλβανία του 1939, αναγκάζεται να αρχίσει προσέγγιση της Αγγλίας και στις 13 Απριλίου εκείνης της χρονιάς δέχεται εγγύηση για αγγλογαλλική βοήθεια σε περίπτωση ιταλικής επίθεσης. Σε όλη την περίοδο της τετραυγουστιανής δικτατορίας, οι συλλήψεις και οι εξορίες αντιφασιστών είναι μια καθημερινότητα, ενώ αντιδικτατορικές εκδηλώσεις γίνονται με κάθε ευκαιρία. Τεράστια έκταση παίρνουν οι διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Αθήνα του Γάλλου Υπουργού Παιδείας του Λαϊκού Μετόπου τον Απρίλιο του 1937, ενώ τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς εκδηλώνεται ένοπλη αντιδικτατορική εξέγερση στα Χανιά, η οποία καταπνίγεται με κινητοποίηση ενών δυνάμεων. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου πήρε οικονομικά μέτρα σε βάρος του λαού και με πρόσημα την ενίσχυση της άμυνας επέβαλε δυσβάκτατους φόρους και συνεχείς αράγνους. Τα έσοδα αυτά ξοδεύτηκαν για τη φασιστική προπαγάνδα, για την ασφάλεια, για την οργάνωση της φασιστικής ΕΟΝ και την ώρα του πολέμου φάνηκε καθαρά η έλλειψη σοβαρής προπαρασκευής. Με την κατάληψη της Αλβανίας, η φασιστική Ιταλία προσεγγίζει ήδη τα ελληνικά σύνορα, ενώ το καθεστώς Μεταξά δεν βλέπει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της θανάσιμης απειλής, η οποία χρονολογείται ήδη από την εποχή του Ιταλο-Αβυσσινιακού πολέμου. Η Ελλάδα μετέχει από το Φλεβάρι του 1934 στο Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννόησης, το οποίο όμως ουσιαστικά απεστέφθηκε εξαιτίας των θέσεων των ελληνικών κυβερνήσεων. Γενικά, η δικτατορία δεν κάνει καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στη χώρα καλύτερες συνθήκες στο ενδεχόμενο επίθεσης. Ταυτόχρονα ακολουθεί πολιτική εξερμενισμού απέναντι στη φασιστική Ιταλία και φτάνει στις 28 Οκτώβριο του 1940 χωρίς ουσιαστικά πολιτική και διπλωματική προετοιμασία. Ακόμα και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού επικρατούσε το παθές κλίμα. Και μόλις το καλοκαίρι του 1940 το Επιτελείο της 8ης Ιεραρχίας, αγνοώντας τις πρόσαλες διαταγές, κατάρτισε άλλο σχέδιο από το προτινόμενο από το ΓΕΣ και το οποίο ενδύθηκε αργότερα. Και με βάση αυτό δόθηκαν τον Οκτώβριο του 1940 για αποφασιστικές μάχες και την απόκουση της Ιταλικής φασιστικής επιδρομής. Θα αναφερθώ κυρίως στην ελληνική κοινωνία, στη διάρκεια της κατοχής και στο πώς μέσα από αυτή την ελληνική κοινωνία με στην κατοχή προέκυψε η αντίσταση. Κάνοντας μια σύνδεση σε συνέχεια αυτών που είπε ο Γιώργος Ζούμπος πριν και συγκεφαλαιώνοντας λιγάκι τις καθ' αυτό επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου στην Ελλάδα, δηλαδή τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο που είναι από τον Οκτώβριο του 1940
και κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 1941 με την αερινή επίθεση των Ιταλών και στη συνέχεια τον Ελληνογερμανικό που είναι από 6 Απριλίου του 1941 με τους Γερμανούς να μπαίνουν στην Αθήνα 27 Απριλίου και με την όλη ιστορία να έχει τελειώσει τέλη Μαΐου και μετά τη μάχη της Κρήτης, μπορούμε να κρατήσουμε δύο πράγματα. Όχι μόνο απέναντι στην τρομερή και φοβερή για την εποχή της γερμανική πολεμική μηχανή, αλλά και απέναντι στον Ιταλικό στρατό, που δεν ήταν ούτε καλά εξοπλισμένος, ούτε με φοβερά και τρομερά σχέδια πρικισμένος, όπως αυτό να στενοχάνηκε, η τοπαθή στάση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της ελληνικής έμεινε παρημιώδης. Έμεινε παρημιώδης δηλαδή αυτό που έλεγε η ανώτατος τέλεχος του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου, θα αντισταθώμεν όθεν ερωμένος, με δύο ρο, με δύναμη, και θα πέσουμεν ενδόξως. Το σενάριο βέβαια της ανώτατης ηγεσίας ανατράπηκε, γιατί ο ελληνικός στρατός, δηλαδή τα στρατευμένα παιδιά του λαού, έδειξε εκπληκτικά αξιόμαχη στάση και όχι μόνο ο ελληνικός στρατός απέκρουσε την εισβολή, αλλά μετέφερε και τις επιχειρήσεις μέσα στα λιβανικά εδάφη, από όπου η αερινή επίθεση των Ιταλών δεν κατάφερε να φέρει αποτελέσματα και να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά η τρομερή και φοβερή γερμανική πολεμική μηχανή, σε συνδυασμό και με την πολύ ανελαστική γραμμή άμυνας που ακολουθούσε το ελληνικό γενικό επιτελείο, είναι γνωστό ότι οι προτάσεις των Άγγλων να γίνει σύνδεξη δυνάμεων και η άμυνα να πάει πιο πολύ προς νότον, συναντήσανε πεισματική άρνηση από το ελληνικό επιτελείο. Το ελληνικό επιτελείο επέμενε να δοθεί μάχη με τους Γερμανούς εφόλης της γραμμής του μετόπου, δηλαδή σε ολόκληρη την Ήπειρο και σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Και σμένει τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία στα οχέρα του Βουπελή, υπήρξε αντίσταση, σεβαστή και άρα εκτιμητέα, ας πούμε, και από τους Γερμανούς που επέτρεψαν σε ένδειξη τιμής να φύγουν οι ηττημένοι και μάλιστα οι αξιωματικοί να φέρουν και το περίστροφο, γυρίζοντας τα σπίτια τους. Στην Ήπειρο όμως διαλύθηκε ουσιαστικά το μέτωπο. Ο κόσμος ξεκίνησε να λιποταχθεί γιατί έβλεπε ότι δεν έχει νόημα κάθε αντίσταση και ο Τσολάκοβλου, χωρίς καν συνεννόηση με την κυβέρνηση, παρέδωσε τη στρατεία της Ήπειρου στους Γερμανούς. Η ελληνική κοινωνία περνάει λοιπόν ένα αρχικό σοκ με όλα αυτά και υπάρχει έντονο στο λαό το αίσθημα της προδοσίας από την ηγεσία. Αυτό έχει να κάνει με την αποχώρηση του βασιλιά και του περιβάλλοντός του για την Κρήτη και στη συνέχεια για την Αίγυπτο και επίσης με την όλη τακτική που ακολούθησε η στρατιωτική ηγεσία κυρίως στο κομμάτι του Ελληνογερμανικού πολέμου. Ταυτόχρονα, ο παραγωγικός ιστός της χώρας τραυματίζεται σοβαρά, ο κοινωνικός ιστός επίσης τραυματίζεται και ουσιαστικά το κράτος, με τη μορφή που το ήξεραν οι Έλληνες από την εποχή του Μεσοπολέμου, διαλύεται. Τα αίτια για όλα αυτά εντοπίζονται και στην τακτική των δυνάμεων κατοχής, όπου χωρίζουν την Ελλάδα σε τρεις ζώνες, βουλγάρικη στη Βόρεια Ελλάδα, ιταλική στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και γερμανική σε κάποια στρατηγικά σημεία και προσπαθούν να απομυζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από τη χώρα και η χώρα υποφέρει τρομακτικά, όπως υπέφεραν και οι πιο καθυστερημένες και αγροτικές χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία του άξονα, ενώ οι πιο οργανωμένες χώρες με πιο οργανωμένο κρατικό μηχανισμό και παραγωγική δομή πιο εξυγχρονισμένη, για παράδειγμα η Γαλλία, δεν υπέφεραν τόσο πολύ. Η αποδιάρθρωση και της οικονομίας και του κράτους έχει να κάνει και με δομικά χαρακτηριστικά και της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και του ελληνικού κράτους, έχει να κάνει όμως και με συγκυριακούς παράγοντες. Για παράδειγμα, λόγω του πολέμου και του αποκλεισμού των θαλασσών, δεν μπορεί να γίνει στη χώρα εισαγωγή σιτηρών. Προπολεμικά η Ελλάδα εισήγαγε άνω του 40% των σιτηρών της. Επιπλέον, η αγροτική παραγωγή είναι μειωμένη
λόγω του πολέμου και της επιστράτευσης. Οι στρατιωτικές αρχές κατοχής επιτάσσουν και λαιλατούν τα αγροτικά προϊόντα. Οι τρεις ζώνες κατοχής προϋποθέτουν άδειες και μεγάλη διαδικασία για να περάσει προϊόντα από τη μία ζώνη στην άλλη. Και επιπλέον, το δικό και συγκοινωνιακό σύστημα της χώρας είναι αποδιοργανωμένο και ο κρατικός μηχανισμός σε κατάσταση διαλύσης. Όλα αυτά δημιουργούν το φαινόμενο της πείνας, το τρομακτικό χειμώνα της πείνας 41-42, κυρίως στα αστικά κέντρα, και λόγω της έλλειψης τροφίμων δημιουργούν ένα εκτεταμένο δίκτυο μαύρης αγοράς. Αυτή η μαύρη αγορά στην αρχή είναι μαζικό φαινόμενο. Από το 42 και μετά όμως, που οι κατοχικές κυβερνήσεις παίρνουν τα υποτιθέμενα μέτρα για να την αντιμετωπίσουν, και λέω υποτιθέμενα γιατί ουσιαστικά τα μέτρα ήταν εκτός πραγματικότητας και αποτυχημένα, από εκεί και πέρα η μαύρη αγορά περνάει στα χέρια λίγων και κλεκτών, οι οποίοι έχουν στενή σχέση και άμεση συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής. Άρα από το 43 και μετά, οι μαυραγορείτες και η μαύρη αγορά, ως κομμάτι της συνεργασίας με τις δυνάμεις κατοχής, είναι ο παράγοντας ο σημαντικός που συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας οικονομικά ισχυρής τάξης, μιας νέας αστικής τάξης, αν θέλετε, που έχει συνδέσει απόλυτα τα συμφέροντά της με τη γερμανική κατοχή και αργότερα με την παρουσία των Άγγλων στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η αφέμαξη της Ελλάδας δεν ήταν μόνο σε γεωργικά προϊόντα και δεν επιχειρήθηκε μόνο σε επίπεδο πληθυσμού. Οι κατοχικές κυβερνήσεις, δηλαδή σε συνεργασία με τους Γερμανούς, προσπάθησαν να επιβάλλουν υποχρεωτική εργασία Ελλήνων στη Γερμανία, όπως είχε γίνει σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, τα γερμανικά εργοστάσια. Αυτό το απέτρεψε η αντίσταση. Επιπλέον, υπήρχε οικονομική αφέμαξη, γιατί υποχρεώθηκε το ελληνικό κράτος να δίνει, να πληρώνει έξοδα συντήρησης των δυνάμεων κατοχής, 3 δισεκατομμύρια δραχμές μηνιαίως, δηλαδή το 1/3 κάθε μήνα να πληρώνει το 1/3 του προπολεμικού ετήσιου ελληνικού προϋπολογισμού. Οι κατοχικές κυβερνήσεις για να το αντιμετωπίσουν αυτό κόβανε αφιδώς χαρτονόμισμα και αυτό σήμαινε πληθωρισμό. Ο οποίος πληθωρισμός προς το τέλος της κατοχής έγινε καλπάζον. Με μια μικρή κάμψη δηλαδή στη διάρκεια του 42, έφτασε σε τρομακτικά επίπεδα και ήταν ένας επιπλέον παράγοντας μαζί με την πείνα και τις λοιπές κακουχίες που συντελούσε στην εξαφιλίωση του πληθυσμού και στην αποπτώχευση μεγάλου κομματιού μικρομεσαίων και μικροαστών, ιδίως της πόλης. Πώς ξεκινάει η αντίσταση στην Ελλάδα? Καταρχήν η αντίσταση είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, έτσι. Και η λέξη αντίσταση δεν χρησιμοποιούνταν τότε. Εθνική απελευθέρωση, διώξιμο του κατακτητή, έτσι το λέγανε. Είναι μεταπολεμικός όρος που χρησιμοποιήθηκε πανευρωπαϊκά για να δηλώσει την εναντίωση στην κατοχή από τον άξονα. Οι λαϊκές διεκδικήσεις και η αντίσταση ξεκίνησαν από συγκεκριμένα προβλήματα. Ας πούμε, το επισυπτιστικό, η ανάγκη δηλαδή εξέβρεσης τροφίμων, που εκεί παρενέβη η εθνική αλληλεγγύη. Η εθνική αλληλεγγύη υπήρχε ως πρόπλασμα από την εποχή του Μεσοπολέμου για να ενισχύει τις οικογένειες των αριστερών, των κομμουνιστών κρατουμένων του καθεστώτος. Επαναδραστηριοποιήθηκε και εξαπλώθηκε μέσα στην κατοχή και ουσιαστικά η εθνική αλληλεγγύη ήταν ο πρόδρομος του ΕΑΜ. Χαρακτηριστικό είναι ότι δρόμοι στους οποίους είχαμε πλήθος πεθαμένων από την Τίνα, αθηναϊκοί δρόμοι, που τους μάζευε το κάρο του Δήμου το πρωί, είναι οι περιοχές που αργότερα γίνανε κέντρο αντιστασιακής δράσης και είναι και οι περιοχές από τις οποίες κατάγονται άνθρωποι που παίξαν κοντά ρόλο στην αντίσταση. Η αντίσταση ξεκίνησε από τις πόλεις, γιατί οι πόλεις το χειμώνα 41-42 υπόθεταν περισσότερο. Ενώ αντίθετα τη διετία 43-44 υπέφερε περισσότερο ύπεθρος.
Η πρώτη μορφή αντίστασης ήταν η προσπάθεια εξασφάλισης του άρτου του επιούσιου, η μάχη δηλαδή στις πόλεις με, ας πούμε, συνδικαλιστικό τρόπο για περισσότερες παροχές σε τρόφιμα και η μάχη της οδείας ελεγόμενη στην Ήπεθρο, δηλαδή η υποστήριξη από τις αντιστασιακές οργανώσεις του λαού που δεν ήθελε να παραδίδει με το ζόρι της οδείας του στην κυβέρνηση και στη συνέχεια ήρθε και ένα πιο πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, ήρθε το κομμάτι των μεγάλων απεργιών στα αστικά κέντρα της χρονιάς 42-43. Οι μεγάλες απεργίες για αύξηση στα μεροκάματα, οι μεγάλες απεργίες για αποτροπή της πολιτικής επιστράτευσης εργατών να τους πηγαίνουν στη Γερμανία, οι διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις για την προσάρτηση της Ανατολικής Μακεδονίας στο Βουλγαρικό κράτος το 43. Και σαν επιστέγασμα όλης αυτής της διαδικασίας, που ήταν μια διαδικασία πολιτικής ανυπακοής, ήρθε και η ένοπλη δράση. Ένοπλη δράση και στην Ήπεθρο, που μας είναι πιο γνωστή και θα έλεγα και πιο μυθοποιημένη, ένοπλη δράση και μέσα στις πόλεις, που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μελετιέται και να, πώς να πούμε, να αναδεικνύεται περισσότερο, η οποία ένοπλη δράση και στις πόλεις, όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ήταν και ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πολύ δυσκολότερο κομμάτι. Ποιο ήταν γενικά το σκηνικό στη χώρα, όσο ανέβαινε η αντίσταση και όσο φαινόταν ότι υπάρχει μια ανάγκη προοπτικής και για το σήμερα, αλλά προοπτικής και για το αύριο, δηλαδή για μετά την απελευθέρωση. Ο παλιός πολιτικός κόσμος ήταν πλήρως απονομιμοποιημένος. Βενιζελικοί και βασιλόφρονες, ή ήταν ανοιχτά εχθρικοί προς την αντίσταση, ή ήταν απόντες. Από τις όλες διαδικασίες είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ίδρυσή του το ΕΑΜ πρόσφερε αρχηγία, τη δυνατότητα δηλαδή να χρηστούν αρχηγοί σε πολιτικές προσωπικότητες του αστικού χώρου, στον πλαστήρα για παράδειγμα, και εκείνοι αρνήθηκαν. Οπότε με απονομιμοποιημένο τον πολιτικό κόσμο, δηλαδή με ένα κενό πολιτικής εξουσίας, υπήρχε δυνατότητα ριζοσπαστικής πολιτικής παρέμβασης, η οποία ριζοσπαστική πολιτική παρέμβαση έγινε από τα αριστερά, έγινε δηλαδή από το Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα μικρότερα αριστερά κόμματα που συνεργαστήκαν για να φτιάξουν το ΕΑΜ, και αυτή η παρέμβαση πολιτική ήρθε και συνάντησε ανάγκες και κινήσεις της ίδιας της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η αντίσταση δεν ήταν ένα σχέδιο, δεν ήταν μια διαδικασία βάσει ενός σχεδίου που εκπονήθηκε από τα πάνω, αλλά ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από το ΕΑΜ, από την ηγεσία του, ήρθε και συνάντησε διαθέσεις και δυνατότητες που υπήρχαν μέσα στον ίδιο τον κόσμο. Και ως παράδειγμα φέρνω μία από τις πρώτες αντιστασιακές κινήσεις στον ελλαδικό χώρο, την εξέγερση στην περιοχή της Δράμας, Δοξάτο και τα λοιπά, που καταπνίγηκε και πάρα πολύ άγρια από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής, που αυτό ήταν πριν την ίδρυση των αντιστασιακών οργανώσεων και του ΕΑΜ και των λοιπών οργανώσεων. Ήταν αμέσως δηλαδή τέλος άνοιξης της αρχής καλοκαιριού, μόλις επιβλήθηκε η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία. Μπαίνει λοιπόν δυναμικά ένα μεγάλο κομμάτι του λαού στη σκηνή και μαζικοποιεί τις αντιστασιακές οργανώσεις, από τις οποίες η μαζικότερη είναι το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Γιατί η μαζικότερη αντιστασιακή οργάνωση είναι το ΕΑΜ? Πρώτον, γιατί με την παρουσία του και το πρόγραμμά του καλύπτει το πολιτικό κενό για το οποίο μιλήσαμε πιο πριν. Δεύτερον, γιατί οι κατοχικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις ιδιοσυλλογικές, οι συνεργάτες των Γερμανών και η κυβέρνηση του Τσολάκου και του Λόγου Θετόπουλου που ήρθε μετά και του Ιωάννη Ράλη είναι παντελώς απονομιμοποιημένες. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ο Τσολάκου, ο πρώτος κατοχικός πρωθυπουργός, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συνεργασία του με τους Γερμανούς, λέγοντας ότι δύο στόχους έχω εγώ και συνεργάζομαι με τους Γερμανούς. Πρώτον, να μην πεινάσει ο λαός, και δεύτερον, να μην κινδυνεύσει η ακεραιότητα της χώρας από τον βουλγαρικό επεκτατισμό. Πρωτού το πει, διαψεύστηκαν
και οι δύο στόχοι. Τρίτος λόγος. Η δημιουργία των λεγόμενων πρωτοκρατικών θεσμών, των θεσμών λαϊκής συμμετοχής στις περιοχές που απελευθερώθηκαν, που δεν ήταν γενικές, από τα μέσα του 1943 και μετά και την κατάρρευση της Ιταλίας, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, απελευθερώσαν ολόκληρες περιοχές στην κεντρική Ελλάδα. Μεγάλο κομμάτι του νομού Τρικάλων, μεγάλο κομμάτι του νομού Καρδίτσας, μεγάλο κομμάτι του νομού Βρετανίας, την περίφημη ελεύθερη ορεινή Ελλάδα. Εκεί οι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής φέρανε κοντά στο ΕΑΜ μεγάλο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, ακόμα και αγρότες που ως τότε ήταν τρομακτικά συντηρητικοί και πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι ακόμα και σε, αν θέλετε, στοιχεία της αστικής νεωτερικότητας και όχι της αριστεράς. Τέλος, στα πρώτα του βήματα του ΕΑΜ στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, είχε τη συμπαράσταση της εργατικής τάξης της Αθήνας που ήταν έμπειρη από τα προηγούμενα χρόνια και η οποία εργατική τάξη, δουλεύοντας σε πολλές επιχειρήσεις που τις είχαν απευθείας πάρει οι Γερμανοί, τις είχαν επιτάξει ή για αφεντικά που δουλεύανε για τα γερμανικά συμφέροντα, είχε τη δυνατότητα να δείξει και την ταξική της αντίθεση, αγωνιζόμενη, αλλά αυτή την ταξική αντίθεση να την μετουσιώνει και σε λαϊκό πατριωτισμό. Επίσης, κομμάτι των μικρομεσαίων που ραγδαία φτωχοποιούνταν, κομμάτι των διανοωμένων της χώρας και μεγάλο κομμάτι των νέων και των γυναικών, με ένα πρωτοφανέλο για την ελληνική κοινωνία μέχρι τότε, πλαισίωσε το ΕΑΜ. Χαρακτηριστική αριθμή. Με την απελευθέρωση το ΕΑΜ είχε 1.300.000 1,5 εκατομμύριο κατάλληλους ανθρώπους εμπλέξει, όχι με την έννοια του μέλους, του μέλους με ταυτότητα, αλλά με την έννοια των ανθρώπων που είχαν εμπλακεί σε ποικίλες αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές οι αντιστασιακές δραστηριότητες ξεκίναγαν από το να μαζεύεις πληροφορίες, να διευκολύνεις την αντιστασιακή οργάνωση, να μαγειρεύεις το ΑΕΙ τους ελασίτες σε μια συνεργασία της Αθήνας, να στηρίζεις, να βγεις με το χωνί, να φωνάξεις το βράδυ συνθήματα, να διανύμεις τον παράνομο τύπο και φτάνουν μέχρι βέβαια την στράτευση στους σκληρούς πυρήνες του Αντάρτικου πόλης, μέχρι το να στρατευτείς και να πας στο Αντάρτικο στα βουνά. Πολυσχεδείς δραστηριότητες που εμπλέξανε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οι δε εκτιμήσεις για τον ΕΛΑΣ ξεκινάνε από 50.000 για τις δυνάμεις του τακτικού ΕΛΑΣ, 70.000 κατάλληλους και 150.000 ανθρώπους στην εποχή της απελευθέρωσης που ήταν τακτικός και καθεδρικός Ελλάς μαζί. Πώς αντιδράσανε οι δυνάμεις κατοχής σε όλα αυτά? Όσο η αντίσταση στράτευε κόσμο και ανέβαινε και αναβαθμιζόταν, αν θέλετε, και πολιτικά και επιχειρησιακά, τόσο και οι δυνάμεις κατοχής και οι κυβερνήσεις συνεργατών σκληραίνανε τη στάση τους. Κομβική χρονιά και για την αντίσταση και για τη σκλήρυνση των δυνάμεων κατοχής ήταν το 1943. Ήδη από τον Ιούνιο του 1943, η τελευταία κατοχική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ράλη, παίρνει σοβαρά μέτρα για την πάταξη της αντίστασης. Ένα σοβαρό μέτρο που παίρνει ήταν η δημιουργία των τάγματων ασφαλείας. Από τη μεριά τους οι Γερμανοί ξεκινάνε οργανωμένες επιχειρήσεις αντιπίνων στην Ήπεθρο, εφαρμόζοντας δύο αρχές. Την αρχή της συλλογικής ευθύνης, βοηθάτε το Αντάρτικο, άρα θα πεθάνετε όλοι, και την αρχή της ασύμετρης απάντησης. Φάγατε ένα Γερμανό αξιωματικό ή δύο Γερμανούς φαντάρους, εγώ θα στείλω στον τοίχο 50 ή 100 ομίλους. Τα τάγματα ασφαλείας. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια. Οι παρακρατικές συμμορίες της άκρας δεξιάς που στρατεύτηκαν με τους Γερμανούς.
Ο Πούλιος, για παράδειγμα, ο περίφημος, ο Διαβόητος, έτσι, ο Κισάντζακ στη Βόρεια Ελλάδα. Οργανώσεις που η εμφυλιοπολεμική και ψυχροπολεμική λογική μας τις παρουσίασε ως αντιστασιακές, παράδειγμα τα 3 Ε, Εθνική Ένωση Ελλάς, Φασιστική Παρακρατική Οργάνωση του Μεσοπολέμου, ή η Διαβόητη Χή, η Χίτες του Γρήματος. Όλος αυτός ο εσμός, να το πω και έτσι, μαζί με κομμάτια του κράτους που ακολουθούσαν τις δυνάμεις κατοχής, και αυτά τα κομμάτια ήταν η ειδική ασφάλεια, το μηχανοκίνητο της αστυνομίας, οι μπουραντάδες οι λεγόμενοι, όχι ολόκληρη η αστυνομία, γιατί η ολόκληρη αστυνομία ήταν σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένη από το ΕΑΜ. Αυτό το κομμάτι, κρατικός μηχανισμός, γερμανικός στρατός και παρακρατική της δεξιάς, εξαπολύουν από το φθινόπωρο του 1943 και μετά, δηλαδή από τη συνθηκολόγηση της συνέλειας και μετά, που ένα κομμάτι του οπλισμού περνάει και στον Ελλάς και η αντίσταση έτσι δυναμώνει περισσότερο, εξαπολύουν μια άνευ προηγουμένη επίθεση ενάντια στην αντίσταση και ενάντια στα λαϊκά στρώματα, η οποία άνευ προηγουμένη επίθεση κορυφώνεται το καλοκαίρι του 1944 και στην Ήπεθρο με εκτεταμένα και μαζικά αντίπεινα και στην Αθήνα που είναι το περίφημο ματωμένο καλοκαίρι της Αθήνας του 1944. Με τα μπλόκα στις εργατικές ενοικίες, με τις μάχες που δίνει ο Ελλάς της Αθήνας και με το σκηνικό να δείχνει και αυτά που θα επακολουθήσουν. Δηλαδή, όσο προχωράμε προς το τέλος της κατοχής και πάμε προς την απελευθέρωση, είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει στη χώρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη χώρα, υπάρχει μια ταξική πόλωση. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι ανώτερων πια στρωμάτων με οικονομική δύναμη που έχει συνδέσει την τύχη του με τις κατοχικές δυνάμεις και δεν θα αφήσει εύκολα τα προνομιά του να πάνε χαμένα. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι βαθιά ταλαιπωρημένο με διάφορους τρόπους από τη φτώχεια, από τα αντίπεινα, από τη βία των δυνάμεων κατοχής και των συνεργατών τους, το οποίο και αυτό θέλει να παλέψει για τη θέση του στην κοινωνική και στην πολιτική κονίστρα. Ήδη μέσα στις σκληρές συγκρούσεις του καλοκαιριού του 1944 είναι ορατή και η κατάσταση που θα φέρει τη χώρα στο Δεκέμβριο του 1944. Στη μάχη της Αθήνας, στην πρώτη φάση του εμφύλιου δηλαδή. Περνάμε από την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα 12 Οκτωβρίου. Έρχεται η εξόριστη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό του Παπανδρέου και με υπουργούς του ΕΑΜ μέσα να αναλάβει την εξουσία. Αμέσως φαίνονται μεγάλα τα προβλήματα και αγεφύρονται οι διαφωνίες στα πλαίσια της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Κορυφαία διαφωνία είναι το θέμα του αφοπλισμού των εντερτών. Με αφορμή το θέμα του αφοπλισμού των εντερτών δυνάμεων, παρετούνται οι υπουργοί του ΕΑ και η διαδήλωση διαμαρτυρίας που καλεί το ΕΑ Κυριακή 3 Δεκεμβρίου του 1944 ματοκυριέται από τους ελεύθερους σκοπευτές που είναι γύρω τριγύρω από την πλατεία Συντάγματος, πολλοί εκ των οποίων είναι τα ασφαλίδες της Πελοποννήσου ντυμένοι με Αγγλέζες πιστολές. Ματοκυριέται λοιπόν από αυτούς και από το χωροφυλακή. Και η συνέχεια δεν είναι γνωστή απόλυτα σε όλους. Η συνέχεια όμως αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης ενδεχομένως. Όλα αυτά που είπα δεν είναι σε κανένα βαθμό πρωτότυπα. Τα οφείλω στην συστηματική και επίπονη δουλειά σημαντικών ερευνητών για τη δεκαετία του 40. Θα μνημονέσω κάποιους από αυτούς, από την παλιότερη γενιά που άρχισε να γράφει ήδη μέσα στη δεκαετία του 80, τον Γιώργο τον Μεργαρίτη, πρωτοπόρο της κοινωνικής ιστορίας της δεκαετίας του 40 στη χώρα μας, και από την νεότερη γενιά, τον Πολυμέρη τον Βόγλη, και δύο πολύ νέους ερευνητές που πρόσφατα εμπλουτίσανε την μελέτη αυτής της περιόδου, που είναι ο Μενέλος Χαραλαμπίδης και ο Ιάσονας ο Χαρδινός. Ξαναδίνω το λόγο στο Γιώργο για να μιλήσει.
κρίση και την αντίσταση στην Αιγαία. Αρχικά τα ιταλικά σχέδια επίθεσης το 1940 πρόβλεπαν και κατάρρευση της Κέρκυρας, ταυτόχρονα της επιχειρήσης στην Ήπειρο. Και αυτό και τις πρώτες μέρες του πολέμου η πόλη δεν δέχτηκε επιθέσεις, παρά το ότι βρίσκονταν κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων και αποτελούσε λιμάνι φωτιασμού. Η προετοιμασία για πόλεμο ήταν εξαιρετικά πλημελής, καθώς πολλοί πίστευαν ότι η Κέρκυρα θα αποτελούσε πολεμικό στόχο. Και δεν είχαν ληφθεί καθόλου μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, ενώ είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα για την προστασία των μετόπων του στρατού. Η άμυνα του νησιού ήταν στην ευθύνη του 10ου Συντάγματος Πεζικού, το οποίο αριθμούσε περίπου 4.500 άνδρες σε 4 τάγματα, κατανεμημένα στο κεντρικό και στο βορειό μέρος του νησιού. Με την έναρξη των εχθροπραξιών, συνελήφθησαν όλοι οι Ιταλοί υπηκόοι, οι οποίοι κατοικούσαν στην Κέρκυρα, περίπου 3.000, και οδηγήθηκαν στο νέο φρούριο, αλλά οι οποίοι όμως και με το τέλος του πολέμου πάλι θα συγκεντρωθούν και πάλι θα σταλούν στην Ιταλία, κλείνοντας οριστικά το κεφάλι της εδώ Ιταλικής παροικίας. Το πρωί της 31ης Οκτώβρη, απέναντι από την Κέρκυρα, φάνηκαν δύο ελληνικά αντροφιλικά, τα οποία βομβάρδισαν για μία περίπου ώρα τις Ιταλικές θέσεις στην Ήπειρο, διαλύοντας την εντύπωση ότι ο ελληνικός στρατός απειλούσε το 1940. Μετά το πρώτο ήρεμο πολεμικό τετραήμερο, η πόλη δέχτηκε τον πρώτο βομβαρδισμό, το πρωί της 1ης Νοέμβρη, μετρώντας τους πρώτους νεκρούς, και μάλιστα πολύ άρθρους, και τις πρώτες καταστροφές. Ακολούθησαν συνεχείς βομβαρδισμοί και τις πρώτες μέρες η πόλη παράλυσε, καθώς δεν είχε προηγηθεί σχετική προετοιμασία του πληθυσμού, ο οποίος δεν είχε καν ενημερωθεί για τα καταφύγια και προτίμησε την ασφάλεια της εξοχής. Σταδιακά υπήρξε οργάνωση και στους μεταγενέστερους βομβαρδισμούς τα θύματα ελαχιστοποιήθηκαν. Στις 20 Νοέμβρη, μια επιχείρηση αντιπερισπασμού με θελοντές στρατιώτες κοντά στις Ιταλικές θέσεις στον κάτω Αετό απέτυχε και η μονάδα, γνωστή ως Απόστολο Ελατζίδη, εξοδερώθηκε. Ένα μήνα αργότερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού του λιμανιού, χτυπήθηκε το σημερινό δικαστικό μέγαρο, με αποτέλεσμα 21 νεκρούς και 30 βαρύ τραυματίες. Νέους κατά κύριο λόγο που γιόρταζαν την ημέρα στη συγκεκριμένη καταφυγή. Λίγους μήνες αργότερα, η Κέρκυρα καταλαμβάνονταν από μονάδες Ιταλικής με αρχές άκουη και ο τελευταίος νομάρχης Εφραίμ κ. Σαβέρο υπέγραφε την παράδοση του πλουσίου. Και ερχόμαστε στο Πρωτοκύριακο του 1941. Το απόγευμα του 28 Απριλίου του 1941 καλύπτει μια αντικαθεστά την ελληνική στο Σταυρό του Παλιού Φρουρίου. Μέχρι τις 30 Μάη, τη διοίκηση της Κέρκυρας και των Ιωνίων νήσων ασκεί ο στρατηγός Μαντσίνη, διοικητής με αρχές άκουη. Στη συνέχεια, η διοίκηση μεταβιβάζεται στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων για τα Ιωνίων νήσου, με επικεφαλής τον Πιέρο Παρίνη, σημαίνουσα φυσιογνωμία του Ιταλικού φασισμού. Τα τμήματα του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων αντικαθιστούν τα αρμόδια ελληνικά υπουργεία και οι δημόσιες υπηρεσίες αναφέρονται σε αυτό, σε εφαρμογή σχεδίου για τον διαχωρισμό των νησιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η φασιστική Ιταλία θεωρούσε τα Επτάνησα εθνικό της έδαφος και η πρώτη προσπάθεια προσάρτησης έγινε το 23. Ενώ με την κατάληξη του 1941, το καθεστώς πίστευε ότι έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πραγματοποίηση των ονείρων. Ήδη από τον Μεσοπόλεμο λειτουργούσε στην Κέρκυρα Ιταλική Σχολή, Ιταλική Παροικία και γίνονταν μεθοδική φιλοϊταλική προπαγάνδα. Για την ενημέρωση του κεντριακού κοινού, οι κατακτητές από τις 18 Μαΐου του 1941 εκδίδουν τρεις φορές τη εβδομάδα την εφημερίδα Ιόνιον και από την 1η Νοέμβρη την εφημερίδα των Ιωνίων, η οποία αναφέρεται ως γκαζέτα Ιόνικα στην Ιταλόγλωσσα έκδοση. Τι σημαίνει όμως στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασικό στόχο των Ιταλών? Η χρονιά 1941 δεν λειτουργήσε τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τον Ιούνιο του 1941 φτάνει στην Κέρκυρα ο Ιταλός εκπαιδευτικός και ελληνιστής Κάρλος Λουγκέντι, ο οποίος ανέλαβε τη σταδιακή αφομοίωση της ελληνικής εκπαίδευσης του νησιού στην Ιταλική κουλτούρα. Μη βρίσκοντας όμως συνεργάτες ανάμεσα στους διευθυντές των σχολείων, εισηγήθηκε και αντικαταστάθηκαν όλοι από Ιταλούς. Σταδιακά, μέσα σε ένα χρόνο, οι Έλληνες καθηγητές υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν οικογενειακά το νησί, αφού αντιστάθηκαν στα μέτρα που εισήγαγαν στην εκπαίδευση κατακτητές. Το μέτρο που έκανε το ποτήρι να ξεσκυλήσει ήταν η καθιέρωση του φασιστικού και αντιμούσα σχολεία. Στο γυμνάσιο, το τετάξιο τότε, επέμβλεπε ο ίδιος ο Μπλουγκέντι την εφαρμογή από τους μαθητές. Μάλιστα, μαθητές της εποχής θυμούνται ότι αποτελούσε στοίχημα μεταξύ τους ποιος θα πρέπει να χαιρετήσει, και θα ξέρει από τον Μπλουγκέντι, ο οποίος όμως στέκονταν στην κορυφή της σκάλας και το οποίο η παρατηρητικότητα είχε σαν αποτέλεσμα φροχή από αποβολές. Με το τέλος της Ιταλίας του Πρωτοκύριακου 1941, όλοι οι μαθητές ξεκίνησαν κατά ομάδες από την πλατεία της Ιωνικής Τράπεζας και κατέληξαν στο Πεντοφάναρο, για να επιστρέψουν στο γυμνάσιο που και έφτασαν τραγουδώντας το γνωστό τραγούδι «Πάπια που κορφολούσε στη θηρίου τα νερά», το οποίο ξεκίνησαν οι μεγαλύτεροι μαθητές.
Ένας από αυτούς, όπως έλεγε και η σημαία. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σχολείο, ούτε είσαι ενόχλησε τους μαθητές. Αλλά στο σύντομο αυτό διάστημα ενημερώθηκαν οι τελικές αρχές. Όταν η πορεία βρίσκονταν στον κατοικατούνι, είχε αρχίσει να βρέχει. Αλλά ο ψυχισμός δεν νιώθηκε. Και ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στη μικρή πλατεία προς το γυμνάσιο, κατέφθασαν οι καραμπινιέροι. Και όλοι μέσα στον ναό διαδηλωτές, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο υπεύθυνος γυμναστής Νίκος Καστάνης. Μέσα στη σύγχυση, πολλοί μαθητές ανέβηκαν στο σχολείο. Κατέβασαν την ιταλική σημαία και πήγαν στον δρόμο. Οι καραμπινιέροι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν όπλα, αλλά δεν το έκαναν χάρη στην αντίδραση των μαθητών. Ενώ ήταν χειραγραία πλέον, οι μαθητές όδηγησαν να ξεφύγουν μέσα από τα καντίνα της πρώτα ρεμούντας. Αλλά κάποιοι πιάστηκαν, μάνεσες, καρδάκες και άλλοι. Ο ίδιος ο Καστάνιας συνεπλάκη με έναν καραμπινιέρο και πλήρωσε ακριβά το θράσος του με ξύλο και φυλάκιση. Όμως, χάρη σε αυτόν, πολλοί μαθητές γλίτωσαν τη σύλληψη από τους λιμανιανέους καραμπινιέρους. Την επόμενη μέρα, 3 Νοέμβρη, το γεγονός είναι ανύπαρκτο στην εφημερίδα των Ιωνίων. Παρά την έκταση των γεγονότων, ούτε μία λέξη δεν υπάρχει σχετικά και στο άρθρο για τον εορτασμό, στη δεύτερη σελίδα, φαίνονται πολλά ρόδινα. Έχοντας και τη σχετική προπαγάνδα. Καθώς την υποβολή της Λιτανίας ακολουθούσαν οι αρχές κατοχής και συμμετείχε για πρώτη φορά και τελευταία φορά η φασιστική νεολαία της Ιταλικής Παροικίας. Σημειώνει το άρθρο. Με επικεφαλίδα η χθεσινή μεγαλοπρεπή της Λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνος. Με τη συνήθεια μεγαλοπρέπεια εκτελέσει χθες την πρωία η πατοπαράδοτος Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία από το 1673 γίνεται τακτικά την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του κάθε έτου. Πρώτη εξόδου της Λιτανίας της Εκκλησίας, η ορίδια των οποίων θα διέχεται αυτή ήσαν κατάμεστη κόσμο. Ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος πάντοτε κατέρχεται στην πόλη για τον εορτασμό τούτων και φέτος συμμετέχει σημαντικός. Και στα πλατεία και στον πέλη των αναρχτών χώρων, επίσης πλήθος κόσμου ανέμενε τη διέλευση της Λιτανίας. Εφαρμόσει η οικονοκρουσία, ανοίγεται την έξοδο του ιερού Λιψάνου της Εκκλησίας. Προηγουμένου των Ναβάρων και των ιερών εικόνων, ήρθε η εκκίνηση για τη συνήθεια διαδρομή. Ήδη διαρκωμένη εκ του Βενετικού Φρουρίου, των μαζερικών αναρχτών, της πλατείας και κατευθυνωμένη προς το κέντρο, καταλήγει στον ιερό ναό. Οι μαθητές και οι μαθήτριοι των μέσων σχολείων υπολούθουν την επικεφαλή. Οι τάξεις και το θαυμάσιο παρουσιαστικό των εγένουν αντιληπτό με την καρδιά του μαθητές. Υπό τους ήχους των εμβατηρίων, τα οποία εξετέλουν οι φιλαρμονικοί, εκπορεύεται και την προσωπία των μαθητριών των Ιταλικών σχολείων, οι οποίοι έφεραν την ιστορία των Ιταλίων νεανίδων. Η Λάραξ ή τη περιέχει προς εκτό λείψανο τον θαυματουργό Αγίου, το οποίο διατηρεί τη διαθάπα του ανέπαφων, υποβασταζόμενο επί ιερέων, είπε το ευθύ αμέσω του ιερού πλοίου και του Μητροπολίου τη Κερκία. Το πλήθο, κατά τη διέλευση του πλήθου κινώματο υπό την ουρανία, η οποία πλαισιούνται των διαστηριλάκων και καραβινιέρων, απεκαλείται τον σεβασμό και με συγκινητή κατάσταση στα δοκοπήτου. Οι Λιτανοί ακολούθουν, ο εξοφότατο Παρίνη, αρχηγό των πολιτικών υποθέσεων των Ιωνίων Ίσων, έχουν παραπλεύρο το στρατηγό Μαντσίνη, διοικητή τη Μεραρχία Πεζικού Άκου και το Δήμαρχο και κυρίω Δύο Τρίφωνα. Παρικολούθουν επίση ανώτεροι υπάλληλοι των πολιτικών υποθέσεων, ανώτεροι εξωματικοί, αρχή τη πόλεω, ο πρόξενο και επίτροπο του φάσεων των Ιωνίων Ίσων και δικαστική αρχή. Μετά το τέλο τη Λιτανία, ο Δήμαρχο και κυρία έσχεται εξίσου στην οικία του και στα σκυλιωτέρα στα αρχά τη πόλεω. Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα του Πρωτοκύριακου, στι 10 Νοέμβρη, ο νομαρχό Ευάγγελο Κουρία απέστειλε προ τον Πιέρο Παρίνη έγγραφο, όπου ανάμεσα σε άλλα ζητήματα έφυγε και τη συμπεριφορά των Ιταλών προ του μαθητέ και του καθηγητέ. Σημειώνει ο Κουρία. Εδώ το ζήτημα που επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη ημών είναι και το εξή. Την παρελθόντουσα Κυριακή και μετά το πέρα τη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος εσημειώθησαν σοβαρά επεισόδια. Άτινα κατέληξαν ει βάρο μερικών μαθητών και των καθηγητών του. Ανεξαρτήτω των αιτίων των προκαλεσάντων τα επεισόδια τάρτα, ανεξαρτήτω του ότι δεν έδινε αποδοθεί σοβαρά ευθύνη του μικρού μαθητά ή την εσέψανο τον εθνικό ύμνο ει στιγμά έτεινε ενίχων κάποια σπουδαιότερα διαρκού σημασία λόγω τη κατά την ημέρα εκείνη εορτή. Φρονούμε ότι δεν είναι το δυνατό καθόλου δικαιολογημένη στάση ενίων οργάνων τη οικονομική αστυνομία. Άθηνα συνέλαβαν δεκάδε των μαθητών τούτων, ου πλιστάκε και μέχρι τι απιστεύουν σημείο εράπησαν. Όπω επίση ανεπίω συνέλαβαν και εράπησαν τον καθηγητή τη γυμναστική τη Γιώργη Καστάνια. Όσε ενεκλήσει τη φυλακά μέχρι τι θέσει ό,τι και απελήθη. Διαταχθεί να καταλήξει την ίσου. Διότι τόλμησε να δικαιολογήσει του μαθητά του. Ούτε πάλι είναι δικαιολογημένη το η στάση των προαναφερθέντων οργάνων. Άντινα εκάλεσαν εταίρους καθηγητές προς ανάκτηση, ούς και εκράτησαν ορθίους επιβίωρων στους διαδρόμους. Φρονούμε ότι η ιδέα του να γίνει πια τη διάκριση εν προκειμένου, εφόσον επρόκειτο περί μαθητών νεαράς ηλικίας και καθηγητών, και να μην του συμπεριφερθώσει κάθον τρόπο που θα συμπεριφέρεται ό,τι ενδεχομένως προς καινούς κακοποιούς. Η διαδίκηση του Πρωτοκυριακού είχε και συνέχεια, καθώς εκτός από τις φυλακίσεις και το ξύλο έγιναν και εκτοπίσεις οργανούς, Πέτρος Κουκουμέλης, Γιώργος Μάλης και Πέτρος Μπουάς. Πολιτών που συμπαραστάθηκαν στους μαθητές.
Συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις και τις επόμενες μέρες με πιο οργανωμένες εκδηλώσεις. Κυκλοφόρησε μυστικός τύπος, γράφτηκαν συνθήματα σε κοινόπλους χώρους και στους τύπους γράφτηκαν επόμενες καταγγελίες των λίγων των συλλόγων του Ιταλού. Στις 27 Νοέμβρη του 1941 άρχισαν συλλήψεις κύριων καθηγητών και ακολούθησαν φυλακές και εξορίες. Το σύνθημά μας είχε διαδοθεί. Ο κρυφός αγώνας ενάντια στον κατακτητή διασάρκει κλωστά. Πέρασε στο στάδιο του οργανωμένου αγώνα της οργανωμένης αντίστασης που οδήγησε στην απελευθέρωση. Η πρώτη αυτή μαζική εκδήλωση του Πορτοκύριακου του 1941 ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για την ελληνική αντίσταση, αλλά ευρύτερα για την αντίσταση των κατεχομένων χωρών της Ευρώπης. Καθώς καταγράφηκε σαν η πρώτη μαζική αντίσταση εκεί πράξη που εκδηλώθηκε σε κατεχόμενα έθνους. Εδώ πρέπει να κλείσουμε το εξής. Γενικά η τοπική ιστοριογραφία είναι ισχνή αλλά και συχνά υποτιμητική στο ζήτημα της εθνικής αντίστασης στο νησί μας. Η θέλεια των εμφυλίων και τα χρόνια των διωγμών που ακολούθησαν στάθηκαν ικανά ώστε να χαθούν πολλοί αγωνιστές και μεγάλος όγκος αρχαιακού υλικού. Για μισό περίπου αιώνα η γνωστή σε εισαγωγικά ιστορία της αντίστασης ήταν η ολότερα στρεβλή εικόνα που παρουσίασε ο νικητής και στην οποία κάθε στοιχείο με πρόλευση την αριστερά θεωρούνταν αναξιόπιστο και μη έγκυρο ιστορικά. Μετά την κατάρρευση της Κέρκυρας, το 28 Απρίλιο του 1941, δημιουργούνται κατά το Δεκέμβρη και η πρώτη αντιστασιακή πυρήνα στην πόλη και τα χωριά, με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στις αρχές του 1942, όλοι αυτοί οι πυρήνες συνδέονται υπό την ενιαία καθολική στο ΙΑΜ. Παράλληλα, δημιουργείται η αλληλεγγύη, η οποία προσπαθεί να βοηθηθεί ο πεινασμένος λαός από τις ιταλικές αρχές κατοχής. Αργότερα, πολλοί Κερκυραίοι Εβραίοι θα είχαν σωθεί αν φυλαδεύονταν ακολουθώντας τις οδηγίες του ΙΑΜ. Αρκετοί είχαν ήδη προωθηθεί στην αρχή του Αγίου 40 μέσω της οργάνωσης του Βαλενιού. Παράλληλα, μέσα στην κατοχή αναπτύσσεται στη Λευκή με το αμυντικό κίνημα και ο Ελλάς και οργανώνεται η αντίσταση κατά τον κατακτητή, ο οποίος προκαλεί με τη σειρά του απώλειες αντιστασιακούς με γεγονός ορόσημο το φόνο του Ναυτεργάτη Οδυσσέα Κοντινά. Από τις σημαντικότερες και πλέον επιτυχημένες ενέργειες ήταν η φυγάδευση του πληρώματος του Αμερικανικού Βομβαρδιστικού B-17 που είχε προσγειωθεί στη Λευκή με το 43. Οι αναμνήσεις των επιζώντων δίνουν μια δραματική εικόνα της κατεχόμενης Λευκής και φωτίζουν πολλές πτυχές της αντιστασιακής δράσης. Ο Πανάμις σε αέρα περιλαμβάνεται και διαζώσεις ήταν όλων αντιφασιστών όπως και αντιφασιστών στρατιωτών της Βέρμαντ. Οι μαζικές συλλήψεις οπαδών του ΕΑΜ μέσα στο 43 είχαν σαν αποτέλεσμα να ανασταλεί κάθε οργανωμένη αντίσταση κατά των Ιταλών. Οι συλλητές βρίσκονταν σε απομόνωση στις φυλακές και ανακρίνονταν τη νύχτα στην καραμπινιερία. Οι κατόχοι φυλακές απολύθηκαν με την κατάρρευση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 43 για να μην παραδοθούν οι Γερμανούς. Το αντίθετο από ό,τι έπραξαν οι αξιωματούχοι της δικτατορίας της 4 Αυγούστου, οι οποίοι το 1941 πέρασαν τους αυτοναφιώτες του Γερμανούς. Το Γενάρη του 1942, ο κύμωνας Καλοδίκης με τον Σπύρο Μαρτσούκο στέλνονται από τον ΕΑΜ στους Πιπερό, με εντολή να οργανώσουν μέσω των αμυντικών πυρήνων των χωριών Σοκράκης, Πιπερό, Γαρδελάδες, Διαπάδες, Λάκωνας και Κράτσαλο, τον 4ο λόγο του 10ου συντάγματος του Ελλάς. Ο οπλισμός ήταν απειχαιωμένος, αλλά ανανώθηκε σταδιακά με όπλα που έκλεβαν οι αντάρτες από τους Ιταλούς στρατιώτες και τους καραμπινιέρους. Ο λόγος έφτασε δύναμη 90 ανδρών, από τους οποίους 20-25 βρίσκονταν στο Πιπερό και αναδύτασαν τα υπόλοιπα χωριά. Με την Ιταλική κατάρρευση της 8 Σεπτεμβρίου 1943, οι Ελασσίδες άρπαξαν οπλισμό από τους Ιταλούς και με την εισβολή των Γερμανών ήταν αρκετά καλά οπλισμένοι. Το ίδιο έγινε σε όλο το βόρειο συγκρότημα, στο νότο και στη μέση. Σύντομα οι Γερμανοί, όπως είχαν εγκατασταθεί στα υψώματα του Τρουμπέτα και του Σοκράκη, με τα κανόνια στραμμένα προς την πόλη και την γύρω περιοχή. Μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών, ο τέταρτος λόγος είχε αξιόλογη δραστηριότητα, η οποία τελείωσε με την παράδοση των οπλισμού στους Άγγλους, κίνηση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Κυπερού. Λίγο αργότερα, όταν ο Έδες κατέλαβε από την Κέρκυρα, πολλοί Ελασσίδες μαζί και ο διοικητής του λόγου φρέθηκαν για μήνες στις φυλακές. Μετά την Ιταλική κατάρρευση στους Αγίους Δούλους δημιουργήθηκε ένας λόγος με δύναμη 100 περίπου ατόμων, ο οποίος παρακολούθησε τις κινήσεις των Γερμανών και μέσω αντιφασιστών Γερμανών στρατιωτών προμηθεύτηκε όπλα και δύο οχήματα, τα οποία θα σκοπεύτηκαν αργότερα. Η οργάνωση που είχε δημιουργηθεί στο Δροσάτο έστειλε μάλιστα ενίσχυση από την οφειλετή της Κέρκυρας, ενώ μονάδες τεφεδρικού Ελλάς υπήρχαν και σε άλλα χωριά της περιοχής. Σταδιακά δημιουργήθηκε οργάνωση του ΙΑΜ και μετά την Ιταλική κατάρρευση συνοτήθηκε πολιτοφυλακή. Ήδη αντιφασίστες κάτοικοι της πόλης είχαν προφυλαχθεί στην περιοχή και είχαν αποφύγει τη σύλληψη χάρη στο ΙΑΜ και στην τοπική κομματική οργάνωση του ΚΚΕ. Στην περιοχή των Αγραφών, η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής ακολούθησε το ΙΑΜ και συμμετείχε ενεργά με κάθε τρόπο. Παράλληλα, με το φούντομα του ΙΑΜ στα γύρω οργανώθηκαν και η εθνική αλληλεγγύη, με σκοπό τη φροντίδα και την περίθαλψη των αγωνιστών αλλά και κάθε πολίτη που είχε ανάγκη. Στους Βελονάδες, ο πρώτος αντιστασιακός πυρήνας δημιουργήθηκε λίγο μετά την κατάρρευση του νησιού από τους Ιταλούς, με οπλισμό που είχε διασωθεί από τον Ιταλικό πόλεμο.
Παραμονές απελευθέρωσης είχε οργανωθεί και λόγος του εφεδρικού Ελλάς. Τον Ιούνιο του 1944, ένας αυστριακός φαντάρος που ανήκε σε δύναμη του Βέρμαχτ στρατοπεδευμένη του Σιγάρη, αυτομόνησε και ζήτησε προστασία από το Ιάντο Μιλονάδο. Ο Αυστριακός, μέσω ερμηνεία, είπε στη συνάντησή του ότι συγχάνηκε τον πόλεμο και έδειξε μια φωτογραφία της γυναίκας του και των παιδιών του. Η ευθύνη του ανατέθηκε σαν αμύτη. Δυστυχώς όμως δεν έζησε για να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς το φθινόπωρο αρρώστησε και δεν κατάφερε να επιζήσει. Άλλος ένας Πολωνός αυτομόλυσε και παραδόθηκε στον Ελλάς, αλλά δεν επέζησε ο γράφος. Μάλιστα είχε οργανωθεί στον Ελλάς της περιοχής και μια διμερία αντιφασιστών, υπό τον Γιάννη Μακρύ από τη Μεσαριά, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Αξιοσημείωτη περίπτωση ήταν η παράδοση στη Μεσαριά, ομάδα Γερμανών υπό τον υπαξιωματικό τον Βάλτερ, μαζί με ένα τζιπ και κινητό συνεργείο. Μάλιστα έφτασε στο χωριό, οι Γερμανοί παρατάχθηκαν σε κύκλο και τραγούδισαν τον ύμνο της Τρίτης Διεθνούς. Και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε απομακρυσμένα σπίτια ως παρλευσιμάδες. Απόσταμα της Βέρμαχτ που ερεύνησε την περιοχή λίγες μέρες αργότερα και άπαρκτο. Αν και οι Γερμανοί αντιφασίστες ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν πίπα στον Ελλάς, αν θέλουν. Τις μέρες εκείνες ενημερώθηκε ο Ελλάς ότι οι Γερμανοί που βρίσκονταν στο φυλάκι του Σιδαριού ήθελαν να παραδοθούν. Και προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις, στάθηκε μια ομάδα. Η οποία όμως γύρισε άπαρκτη καθώς οι Γερμανοί ήδη είχαν φορτώσει τον οπλισμό του σε γαϊδούρια και επέστρεφαν στην πόλη για να εγκαταλείψουν το νησί. Με την αποχώρηση των Γερμανών, η περιοχή του Γύρου και του Όρους ήταν κυριολεκτικά αιμοκρατούμενη και σε πολλά χωριά είχε εγκαθιδρυθεί η λαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε άλλοι κοινοτάρχες ανήκαν στο ΔΙΑΜΗ, συνεργάζοντας στενά με την οργάνωση του χωριού τους. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η γερμανική υποχώρηση, στην Αγία Παρασκευή του Βελονάδων έγινε συγκέντρωση στελεχών του ΕΑΜ, όπου συζητήθηκαν τα σχετικά με την εγκαθίδρυση λαϊκής εκκλησίας και την εφαρμογή των αποφάσεων της ΠΕΑ. Δυστυχώς, οι συμφωνίες καζέρκασαν, έτρεξαν τα πάντα. Ο Ελλάς αποκλείστηκε και οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ ανέλαβαν την ευθύνη του νησιού. Τα όνειρα για μια πραγματικά λαϊκή εξουσία παρέμειναν όνειρα και τα χειρότερα ακολούθησαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνταξη, εκτύπωση και διακίνηση παράνομων εφημερίδων και εντύπων του ΕΑΜ στο νησί. Από πλευρά ΕΔΕΣ, από το καλοκαίρι του 1943 κυκλοφορεί η εφημερίδα Ελευθερία Παράνομα, η οποία συνέχισε αδιάλειπτα την έκδοσή τη μέχρι πριν λίγα χρόνια. Στον παράνομο τύπο της κατοχής, τον νεανικό τύπο, αναφέρεται άρθρος στην εφημερίδα Φωνή του Λαού, της 27 Σεπτέμβρου 1945, το οποίο και αποτελεί την κύρια, αν όχι μοναδική πηγή, για να σχηματίσουμε μια πολύ καλή εικόνα για την έκδοση και διακίνηση των παράνομων εκδόσεων του ΕΑΜ και της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ. Τον Αύγουστο του 1942, με την καθοδήγηση της κομμουνιστικής οργάνωσης, οργανώνεται ο πρώτος παράνομος εκδοτικός μηχανισμός. Μια κάρτα στοιχεία και ένα χειροκίνητο πιεστήριο τοποθετούνται στη σοφίτα του υπογραφείου του Ιωσήφ Εντούρα. Και με αυτά αρχίζει η έκδοση των πρώτων παράνομων εφημερίδων. Στο πρώτο αυτό τυπογραφείο δούλευε σαν τυπογράφη ο Ιωσήφ Εντούρα και ο Σπύρο Μπαλό. Εκεί τυπώθηκαν η Εξόρμηση, όργανο του ΕΑΜ, ο Νέο Αγωνιστή, όργανο των Νέων, η Εργατική Βοήθεια και αργότερα η Εθνική Ελληνική. Αναδημοσίευονταν επίση σε αμυκά έντυπα που έφαναν από την Αθήνα. Στα τέλη Σεπτέμβρη, δύο μήνες αργότερα δηλαδή, η Ιταλική Καραμπινιερία ανακαλύπτει φύλλα των παράνομων εφημερίδων και εξακριβώνει τα στοιχεία ανήκαν στην τυπογραφή του Βεντούρα. Οι συλληφθέντες συλλαμβάνονται πολλοί τυπογράφοι προσπαθώντας να βρεθούν νεκρότες. Ο Βεντούρας αναλαμβάνει την ευθύνη, συλλαμβάνεται και βασανίζεται σε εγκληματικές φυλακές. Δεν αντέχει όμως τα βασανιστήρια και πεθαίνει χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό της έκδοσης του παράνομου τύπου. Η γενναιότητα του Βεντούρα έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρξουν συνέπειες για την οργάνωση. Το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στο Μαντρίκι, όπου και συνεχίστηκε η έκδοση. Το Μάρτιο του 1943, χάρη σε μια γυναίκα του Συλλόγου, την οποία το Δικαστήριο του Συλλόγου την τιμώρησε τον Ιούνιο του 1945 με 3,5 χρόνια φυλακή, η Καραμπινιερή ανακαλύπτει το τυπογραφείο και προβαίνει σε συλλήψεις οι οποίες παραλύουν προσωρινά το κίνημα. Οι συλληφθέντες δικάζονται στις 18 Μάρτιο του 1943 στο Ιταλικό Στρατοδικείο και το οποίο επιβάλλει βαριές ποινές φυλάκισης. Στους Σπύρο Γλυκιώτη, Κώστα Μεταλλινό, Γιάννη Γκαζή, Σπύρο Μανδόρο, Δημήτρη Κόντι, Μιχάλη Μπαλέστα, Δημήτρη Λυκίδη, Σοφοκλή Μεταλλινό, Κώστα Βουτσινά, Σπύρο Βέλα, Χρήσανο Κοσκινά. Ενώ απαλλάσσει το Θεόφιλο Φρόνη και το Σπύρο Ζαβετσιάνη. Η απόφαση του Ιταλικού Στρατιωτικού έλεγε: επί των κατηγορουμένων τούτων ευάρυνε κατηγορία εγκλήματος επί εξάρτησης του κομμουνισμού και κομμουνιστικής προπαγάνδας, με το επιβαρυντικό για τον Γλυκιώτη Σπυρίδωνα, Μεταλλινό Κωνσταντίνο και Φρόνημο Θεόφιλο ότι υπεκείνουν και διήθυναν τη δράση των άλλων. Οι κατηγορούμενοι υπήρξαν έδαφοι εγκλήματος το οποίο δεν έχει ώρα μόνο της κατοχής, αλλά λόγω την κοινωνία. Παρά το χτύπημα και τις καταδίκες, η οργάνωση στέλνει ξανά το τοπογραφείο στο Μαντρίκι και αρχίζει πάλι να τυπώνει τα παράνομα έντυπα. Το νέο πλήγμα των Ιταλών τον Απρίλιο του 1943 εξαρτώνει ολοκληρωτικό όμως αυτή τη φορά την οργάνωση του ΕΑΜ,
και αναγκάζει το Χρήστο Μπάρμπα που είχε εκπαιδευτεί στην τυπογραφία, σαν αντικαταστάτη του Κοσκινά, να διαφύγει στη Λευκήμη και να ζητήσει καταφύγιο κοντά στον Οδυσσέα Κοντινά. Η Λευκήμη και τον καιρό αποτελεί το άσυλο για κάθε κατατρεγμένο Ιαμίδη κομμουνιστή που θέλει να κρυφτεί να διαφύγει με κάποια σχετική ασφάλεια στα κρυσφύρια τη Ιππίου. Το Μάιο ανασυγκάσσονται και πάλι οι δυνάμεις του ΕΑΜ και μέσα στο Ιταλικό Τυπογραφείο Σαν Μάρκο δημιουργείται μια ομάδα με σκοπό την αναδιοργάνωση του παράνομου εκδοτικού μηχανισμού. Την ομάδα αποτελούν ο Σωτήρης Μινέρβος, ο Σπύρος Μπαλλός και οι αρχιδέες γνωτήτες Μιχάλης Μιχαλόπουλος και Κώστας Τζουζέπης. Χάρη σε αυτούς, τυπογραφικά στοιχεία, συγκριτήρια, γραμμές και άλλα καθιστεύουν καθημερινά από το Ιταλικό Τυπογραφείο και εμπλουτίζουν τον παράνομο εκδοτικό μηχανισμό του ΕΑΜ. Επιπλέον, ο Μινέρβος, αποκτώντας την εμπιστοσύνη της Διεύθυνσης Εφημερίδας των Ιωνίων, χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο της εφημερίδας για τη σύνταξη του καθημερινού μυστικού δελτίου ειδήσεων. Κάτι το οποίο προγενέστερα εξέλεγε ο Ηλίας Πολίτης. Την ίδια εποχή στην Ήπεθρο εκδίδονται μια σειρά παράνομων εφημερίδων. Στη Λευκήμη η Κόκκινη Λευκήμη, χειρόγραφη με υπεύθυνο τον Άσο Βλάση. Και η Αμυντική Σπίθα, αργότερα Λεοκρατία, με συντακτική επιτροπή τον Γιάννη Μοναστελιώτη, τον Στέφανο Κμούση, τον Άσο Βλάση, τον Γιάννη Παπαλαζόπουλο, τον Παναγιώτη Τσουκιά, τον Σπύρο Καλογιόπουλο και ένα δάσκαλο. Στην κάτω Καρακιάνη κυκλοφορεί η Επανάσταση με υπεύθυνο τον Πρίφτη. Πολλά δελτία ειδήσεων και άλλε μικρέ εφημερίδε βγαίνουν στου διάφορου τομεί τη Πέθρα. Μετά τη συνδικολόγηση των Ιταλών του Σεπτέμβριου 1943, απελευθερώνεται από το Λαζαρέτο από τον αυτοκίνητο στρατούμενο. Η κομμουνιστική οργάνωση τη Κέντρα παίρνει νέα ζωή και ο παράνομο εκδοτικό μηχανισμό οργανώνεται σε νέε βάσει. Ενώ η πώληση του Γολγοθάτη στην ημέρα του Σταύρου του 1943, τα κυριότερα στελέχη του παράνομου μηχανισμού τη κομμουνιστική οργάνωση Κέντρα και οι ακροναφιώτε συγκεντρώνονται σε ένα σπίτι στον ποταμό του Βασίλη Άνθρωπου για να οργανώσουν την ανασυντρόφησή τη, τη νέα εμφάνιση του παράνομου τύπου και την επέκταση τη κυκλοφορία όλων των νησί. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκεται ο Απόστολος Γκρόζος, Βασίλης Άμπης, Θέσσαντο Κουσκινάς και ο Σωτήρης Μινέρβος. Η καταστροφή των τυπογραφείων από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς προχωρώνει στη χειρόγραφη έκδοση των εφημερίδων, ενώ με μέρημα του Μινέρβου ευθύνεται καθημερινά ένα χειλογραφημένο δελτίο ειδήσεων και αναδημοσιεύονται έντυπα προερχόμενα από την ανώτερη καθοδήγηση του ΕΑΜ στην Ήπειρο. Την ίδια περίοδο η ΕΠΟΝ οργανώνει δικό της παράνομο εκδοτικό μηχανισμό, με τον οποίο ανατυπώνει το δελτίο ειδήσεων και εκδίδει δικά της έντυπα. Στο μηχανισμό αυτό δουλεύει η Γεωργία Τζόνσον και η Λίλη Έρσου. Το Δεκέμβριο του 1943 δημιουργείται νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΕΑΜ και ο παράνομο μηχανισμό παραδίνεται από την κομμουνιστική οργάνωση του ΕΑΜ. Συνεχίζεται η έκδοση του δελτίου ειδήσεων, όργανο πλέον του νομαρχιακή επιτροπή του ΕΑΜ και άξονα προπαγανδιστικού ΕΑΜικού υλικού. Από το Μάιο του 1944 το δελτίο βγαίνει πολυγραφημένο, με τίτλο Καθημερινά Νέα, περιλαμβάνοντα εκτό από τι ειδήσει και αρθογραφία μελών του νομαρχιακή του ΕΑΜ. Τον Πολύγραφο Δηλέπο, ο Σωτήρης Μινέρβος, ο Σπύρος Πανόπουλος, Μαρία Έτσου. Ενώ την διανομή έχουν ο Μινέρβος, Τζάφος, Πίτσα Μαυροϊδή και Μαρία Έτσου. Τον ίδιο μήνα κρίνεται με τον ίδιο μηχανισμό αλληλεγγύη. Δεκαμεθήμερο όργανο τη εργατική αλληλεγγύη με υπεύθυνου τον Μίτσο Ρομποτή, τον Γιάννη Μωραέτη και τον Γεωργία Ρώσου και άλλου. Στην Ήπεθρο, στην περίοδο τη γερμανική κατοχή, εκδίδονται την επίσκεψη Λεοκρατία με υπεύθυνο σύνταξη τον Μιχάλη Βεσίλα και τεχνικό του Κώστα Δένδια. Στο Δροσάτο, τα νέα μας, υπεύθυνο σύνταξη του Γιώργου Ρουβά. Στη Μέση, η επωνύθηκε εξόρμηση και στη Λευκήμη συνεχίζεται η έκδοση Λεοκρατίας. Διάφορα καταστήματα της πόλης λειτουργούσαν σαν σύνδεση, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες για την κυκλοφορία του τύπου στην Ήπεθρο. Τον Ιούνιο του 1944, η κομμουνιστική οργάνωση αποτέλεσε το γραφείο και σε αυτό εκδίδεται έγχρωμο το πρώτο φύλλο της νέας ζωής. Με υπεύθυνο συντάκτες τον Βασίλη Άντη και τον Βαγγέλη, αγνώστο πολύ. Την τεχνική ευθύνη είχαν ο Μωυσής Μινέρβος, ο Μπαλλούς και ο Σωτήρης Μινέρβος. Σε 7 Ιούλιο γίνει πολυγραφημένο το πρώτο φύλλο της Φωνής του Λαού με υπεύθυνους σύνταξη τρεις υπαλλήλους και πολιτικούς αυτογράφους τον Ερωτόκτο, τον Μωραήτη και τον Σπύρο Τριβιζά. Μέσα στην κατοχή συνολικά εκδόθηκαν επίσης τα καθημερινά νέα σε 163 φύλλα με ημερήσιο της τειράς 200-500 αντίτυπα. Η Φωνή του Λαού εκδόθηκαν 4 φύλλα σε 300 αντίτυπα κάθε έκδοση. Η Νέα Ζωή 400 αντίτυπα στην κάθε έκδοση και αλληλεγγύη σε 11 φύλλα με 200 αντίτυπα σε κάθε έκδοση. Στον ίδιο παράνομο τεχνικό μηχανισμό τυπώνεται όλο το έντυπο υλικό του Ελλάς και Έγκυρας, συμπεριλαμβανομένων των προκηρύξεων στα γερμανικά, τα οποία έρχονται στα θέματα κατοχής του νησιού, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1944 τυπώνονται προκηρύξεις Τρίκ και άλλα για την περιφέρωση. Υπεύθυνη σύνταξη Σπύρος Τριβιζάς και Θέσος Μπουνιώτης. Ενώ την τεχνική φροντίδα έχουν ο Σωτήρης Μινέρβος, ο κ. Πανόπουλος, Μαρία Έσου και ο νεκρολόγος κ. Μπεράτσης. Από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων ημερών της κατοχής είναι η διάσωση του εργοστασίου της τεχνικής. Στις αρχές Οκτώβριου του 1944 η κατάσταση σε ευρωπαϊκά πολεμικά μέτωπα διαμορφώνεται ως εξής.
Οι Αμερικάνοι έχουν αρχίσει επίθεση στον τομέα τη έκσταση απέναντι και έχουν διασπάσει τη γραμμή δίκτυα. Ο κόκκινο στρατό έχει καταλάβει τη Ρίγα και τη Λετωνία και ενώ έχει βάλει στην Ουγγαρία. Τι ίδιε μέρε στη Μόσχα γίνεται σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν Στάλιν, Τσόρτζιλ και Ιντεν με θέμα την Πολωνία και την Βουλγαρία. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρο τη οποία είναι ήδη ελεύθερο από τον έλεγχο του ΕΑΜ, οι συγκρούσει με του Γερμανού υποχρεούν να συνεχίσει. Η Κέρκυρα, με πέρα τη Μόνη Καζέτα, βρίσκεται ήδη στην περιοχή ευθύνη του Έδε, ενώ στο νησί υπάρχει και δύναμη του Έδε και δραστήρια δύναμη του εφεδρικού Ελλάδα. Καθώ πλησιάζουν οι καιρό να φύγουν, οι Γερμανοί, που έχουν μείνει μόνοι 50 άτομα, έχουν υπονομεύσει το εργοστάσιο τη ηλεκτρική στην Κοντραφώση. Την προβλήτα του λιμεναρχείου, τα κρυπηδόματα του λιμανιού, την αποβάθρα του Αγίου Νικολάου και όλο τον οίκο τη Αρσενίου. Τη νύχτα τη 8η Οκτώβρη του 1944, παρά το ότι δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη από την Ομαρχή του ΕΑΜ, του Ομαρχιακή Πετράκη του ΕΑΜ, η κομμουνιστική οργάνωση φρόντισε για το κόψιμο των γελιοδιώσεων, των υπονομεύσεων και έσωσε από την καταστροφή το μεγαλύτερο μέρο του λιμανιού και το εργοστάσιο τη ηλεκτρική. Οι απαραίτητες επαφές με τους Γερμανούς στρατιώτες είχαν γίνει με ευθύνη του Χρήστου Βουνιώτη, καπετάνιο του Ελλάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση της επιχείρησης. Το κόψιμο έγινε από στρατιώτες της Βέρμαχτ, οι δύο ήταν Πολωνοί, και οι οποίοι αντίστρεψαν όλο το μήκος των υπονομεύσεων της ζώνης του λιμανιού, αλλά τους εντόπισαν και σαπίτες όταν κόντευαν να τελειώσουν κοντά στο Μαντούκι. Σκότωσαν τους δύο επιτόπους και τον τρίτο τον κυνήγησαν μετά το κεφαλμά του κόπου και τον εκτέλεσε. Σημειώνει μεταξύ άλλων Βασίλης Άντρη για τους τρεις στρατιώτες που βρίσκονταν στο λιμάνι. Αν είχαν τελειώσει λίγο αργότερα, πριν να δουν και στα πίτια στο τρίτο που μπορούσαν οι πυροδοτήσει του και ανακαλύψουν το σαμποτάζ, ή αν είχαν παρατήσει το έργο ατέλειωτο, θα γλίτωνε. Θα του φυγαδεύαμε όπω κάναμε με τόσου άλλου και μάλιστα χωρί αντιπαροχή. Αλλά θέλησαν να αλλοδοτήσουν το σαμποτάζ, σαν ένα πρότυπο για τη σωτηρία τη δική του πόλη. Μαζί με αυτού στην επιχείρηση πήραν μέρο και η δική μα Κώστα Αγιώτη, Περιπτή Αναράκο και αντάρτε τη δημερία του Μόνιμου Ελιά, καθώ και άλλοι που δεν θυμάμαι τα όνοματά του. Στην ηλεκτρική κατάσταση εξελίχθηκε καλύτερα, καθώς αγριστέθηκαν οι υπονομεύσεις και τους στρατιώτες παρέλαβαν τα μέλη της κομμουνιστικής οργάνωσης και τους έκλεψαν. Σημειώνει πάλι ο Βασίλης Άντρης. Οι άλλοι του εργοστασίου μητροπαραγωγής ήταν δύο και ήταν Γερμανοί, όπως βεβαιώνει ο κ. Μαραμπός, συνταξιούχος της ΔΕΗ, που δούλευε τότε στην ηλεκτρική και ήταν στην τριάδα του κ. Μπεράτη, ο οποίος πήρε μέρος στην επιχείρηση. Ανήκαν στη μονάδα 999 που αποτελούνταν από αντιφασίστες πρώην φυλακισμένους που τους επιστράτευσαν και τους χρησιμοποιούσαν σε υποθετικές υπηρεσίες στα μετώπιστε. Τους έκλεισαν στα γραφεία της ηλεκτρικής στη γωνία Καλδελιάκου στην πλατεία. Και ο Ελιάς τους παράδοσε στη συμμαχική στρατιωτική αποστολή όταν ήταν στην Κέρκυρα. Ο ένας από αυτούς ζούσε στον Αμερικανικό Βερολίνο. Και όταν το 84 δι εφημερίδες ότι ο Δήμαρχος της Κέρκυρας βρίσκονταν εκεί για επίσημη επίσκεψη, τον επισκέφθηκε και του διηγήθηκε την ιστορία. Την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί πρόλαβαν πριν αναχωρήσουν να ξανασυνδέσουν μέρος των υπονομεύσεων και να αντενάξουν ό,τι μπορούσαν, δηλαδή μέρος του λιμανιού, αποθήκες καυσίμων και τροφίμων. Και αυτό παρά την προσπάθεια της κομμουνιστικής οργάνωσης να κινητοποιηθεί στρατιωτική διοίκηση, αστυνομία, χωροφυλακή, την Ομαρχιακή του ΕΑΜ και η οργάνωση του ΕΒΕΣ. Η 18η του 1944 είναι η πρώτη μέρα που η Κέρκυρα είναι ελεύθερη από τους Γερμανούς. Έφυγαν από το Βίδο, αφού έκαναν τις θετικές ανακοινάξεις και ένα ακόμα χρόνο στις 2 το πρωί. Όταν έφτασε στην Κέρκυρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Διάνοντας Μακάρς το απόγευμα της 18ης Οκτώβρη, του έγινε μια μεγάλη λαϊκή διαδήλωση που το συνόδευσε από το λιμάνι μέχρι την πλατεία, όπου έβγαλε λόγο με άφθονες υποσχέσεις για λαϊκή κυριαρχία, συναδέλφωση, εθνική ενότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Την άλλη μέρα έγινε ο πραγματικός εορτασμός της απελευθέρωσης με τη συμμετοχή του ΕΑΜ. Μπροστά από τους επίσημους της ενεξέδρας της πλατείας, παρέλασαν χιλιάδες Κερκυραίοι και Κερκυραίες. Στους σχηματισμούς του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, του Εργατικού Κέντρου και άλλων οργανώσεων. Τα ετόπουλά μας και οι οργανωμένες γυναίκες του προκάλεσαν τον ακράδικο ενθουσιασμό του πλήθους γράφει Νέα Ζωή. Για πολλή ώρα χαιρετίζει ο κ. Μακά στις ατέλειωτες λαϊκές φάλαγγες που γιορτάζουν την απελευθέρωσή του. Την αποχώρηση του κ. Μακά κάλεσαν στις φωτογραφίες οι πρόεδροι της Εθνικής Κυβέρνησης και της Δημοκρατίας. Αμέσως λίγο μετά, ο αποκλεισμός του 10ου Συντάγματος στις 26 Οκτώβρη εγγενίες άμεσα μια νέα περίοδο τρομοκρατίας στην καταπίεση του πολύπεθου και λαϊκού λαού. Όπως καταγγέλει η εφημερίδα Η Φωνή του Λαού, όργανο του ΕΑΜ Κέρκυρας, οι απρόκλητες επιθέσεις, οι αδικαιολόγητες συλλήψεις, η παραβίαση του οικογενειακού ασύλου, η συστηματική παρεμπόδιση της ελεύθερης έκφρασης του λαού, η σοκουφαντία και ο διασυρμός προσώπων και παρατάξεων είναι μερικά από τα μέσα που μεταχειρίζονται για να πλήξουν τη λαϊκή θέληση. Ο αρθρογράφος προσπαθούσε με εξόρτητα να σταματήσει την τρομοκρατία, που άρχισε να πλώνει τα πολιτικά. Λίγες εβδομάδες έμεινα πλέον ως το ματωμένο το Δεκέμβριο. Εδώ βλέπετε σκίσεις. Οι φωτογραφίες αυτές είναι τραβηγμένες μετά τον πόλεμο, έχουν τραβηχτεί όλα τα μπάλα
τα οποία λίγα χρόνια μετά κατέληξαν στη Λίπη Χαλκιόπουλου για να γίνει το σημερινό αεροδρόμιο. Είναι θεμελιωμένο πάνω στα ρήπια της πόλης. Γειτονία του Αγίου Πατέρων. Μπέλα Βενέτσια δεξιά. Μπέλα Βενέτσια δεξιά. Δεν υπάρχει τίποτα από τα κτίρια. Τα έχουν μυθιστεί όλα καινούργια. Μάλιστα πάνω στη βάση των παλιών εκδόσεων. Δεύτερο τρίτο δημοτικό. Σήμερα δημοτικό σχολείο παλιάς πόλης. Η πλάκα αυτά βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Βερόνας. Είναι αναμνηστική για τους πεσόντες με αρχές άκουβες στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. Στην Κεφαλονιά οι Γερμανοί εκτέλεσαν κάπου 14.000 στρατιώτες αξιωματικούς. Στην Κέρκυρα εκτέλεσαν μόνο τους αξιωματικούς. Οι στρατιώτες δυστυχώς την πάτησαν όταν τους είχαν οι Γερμανοί περιορισμένους στο χώρο που είναι σήμερα το γήπεδο. Εκεί όσο ήταν στρατοπεδευμένοι, μια ομάδα από αμερικάνικα φορτιστικά που επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να χτυπήσει τον στόχο και άδειασε όλες τις βόμβες πάνω στους στρατοπεδευμένους Ιταλούς. Άγνωστο πώς σκοτώθηκαν, υπολογίστε πάνω από 1.000. Εδώ είναι στο Μποντοπράτορα πάνω, είναι μια ομάδα Ιταλών, Γερμανών, συγγνώμη, ανεβάζει ένα ρομαντικό πυροβόλο. Η φωτογραφική σειρά αυτή δείχνει όλη την αποχώρηση, την αναχώρηση από το λιμάνι, την άφηξη κάπου στο νησάκι και την ανέβαζα πάνω στο Μποντοπράτορα. Δίπλα στο μοναστήρι, εδώ και στήση μου κεραίες από άδεια των διακυβάσεων. Το πολυβολείο αυτό υπάρχει ακόμα. Στα βουράγια. Ως πάντια πάνια, κάτω και δηλαδή. Και ο Καλοδίκης, ο οποίος είναι διοικητής του τέταρτου λόγου του Ελλάς. Πέθανε πριν από 15 χρόνια περίπου. Πολλοί του λαού, η οποία υπάρχει σε όλη σειρά, είναι γνωστική εταιρεία. Το σύνθημα αυτό υπήρχε μέχρι το 80 στο Μαρτίνι. Το εργοστάσιο της τεχνικής το προλάβανε περισσότερο, καταφύστηκε πριν από 20 χρόνια περίπου. Ο Βασίλης Άνθης γραμματέας κομμουνιστικής οργάνωσης της Κέρκυρας μετά το Σεπτέμβριο 1943. Η φωτογραφία αυτή είναι από μια ταινία ηλικία της θάλασσας. Γυρισμένη γύρω στο 1975, είναι από τις πολιτικές ταινίες που γυρίστηκαν εκείνη την εποχή και έχει λίγα δευτερόλεπτα από τη διαδήλωση στην πλατεία. Αυτή είναι από τη φωτογραφία αυτή από το αρχείο του Στέφανου Ριζικάρη. Πρωτομαγιά 45, πορεία προς την πλατεία από τα μουράγια. Το φωτογραφία που βρίσκεται στην πλατεία πάνω στο πάρκο που γίνεται ομιλία, μιλάει για τον ίδιο. Δεν θέλω να σου πάρει στερά. Υπάρχει ακόμα αυτό. Τώρα πλέον είναι μαγαζί με τελείως διαφορετική χρήση. Το βιβλιαράκι αυτό, τετρασέλιδο είναι, σώζεται στη δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα φάκελο, ο οποίο είναι όλες οι προκηρύξεις του ΕΒΕΣ του 1944 και λίγες προκηρύξεις του ΕΑΜ και του Προστιμού Κόμματος. Εδώ είναι από μία σειρά χιλίων περίπου φωτογραφιών που αναφέρονται στη δράση του ΕΒΕΣ στην Ήπειρο, στην Κέρια και τους Παξούς. Μονάδα πάλι του ΕΒΕΣ, στην Ταρτία. Αυτό είναι ο Λεόν Μακάς, κυβερνητικός εκπρόσωπος του 1944 στην Κέρκυρα. Η υποδοχή του στο λιμάνι εδώ είναι αριστερά από το παλιό λιμεναρχείο. Γράμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος προς το Μακά για τις διώξεις οι οποίες υφίστανται οι δημοκρατικοί πολίτες. Με την υπογραφή του Βασιλιάνου. Και τελευταία, πώς ήταν εκείνη την εποχή του Λιγαρίτσα. Στη σειρά αυτή φωτογραφία ήταν πάρα πολλές φωτογραφίες του ΕΔΕΣ. Οι οποίες είναι πάρα πολλές, οι προσωπικές, ελάχιστες αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον ειδικό. Και με αυτό κλείνει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τους δύο μιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις τους. Και αν θέλετε να το συζητήσουμε, προτίσεις, τοποθετήσεις, πάνω στην περίοδο. Συνήθως κάτι εγώ για το θέμα της βιβλιογραφίας. Για το θέμα της από το μέχρι το 66, μάλλον το 66 εντυπώνεται για πρώτη φορά το βιβλίο του Λαθού, χρόνια πολλών και κατοχής. Είναι μια καλή, από πλευρά λεπτομεριών αρκετά μια καλή δουλειά. Όμως ο ίδιος σημειώνει κάπου ότι ό,τι εγγράφει για το ΕΑΜ προέρχεται από την πλευρά της εθνικόφωνος παράταξης. Καθώς ότι προέρχεται από την αριστερά δεν είναι κάτι που μπορεί να εμπιστευτεί. Γύρω στο 60 είχε κάνει ο Κατσαρός ο Μακαρίτης μια προσπάθεια να δώσει μια εικόνα της κατοχής, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν λίγο τραβηγμένο, διότι είχε μέσα ονόματα των συλλόγων. Το αποτέλεσμα ήταν μετά, η κυκλοφόρηση στην εργασία κατέφυγε.
Μετά από 2-3 τέτοια όμως, η ασφάλεια καταστήσει. Σώζονται μερικά, πολύ λίγα πράγματα. Στη συνέχεια το 83, το 80 επιστρέφει ο Άνθης από την εξόδα, από τις ανατολικές χώρες και βγάζει στο βιβλίο ένα ταξίδι μια ζωή. Στο οποίο δίνει πλέον νέα στοιχεία, αλλά η αναφορά του είναι όμως μετά το συντέλεσμα του 43, οπότε δίνει το Λαζαρέτο. Το καλό, κάτι το οποίο έγινε όμως πάρα πολύ καλό είναι το εξής. Ο ίδιος συγκέντρωσε αναμνήσεις από όσους επιζώντες συντρόφους που ήταν υπήρχαν τότε. Χρησιμοποίησε ό,τι τον ενδιαφέρει για την περίοδο που συντέλεσμα του 43 και πέρα και δεν πέταξε το υλικό το οποίο μάζεψε. Το υλικό αυτό είναι πολυτιμότατο και με βάση αυτό αναφέρθηκε η ιστορία της αντίστασης στα Αγίου για εκείνη την εποχή. Και πριν από 6 χρόνια περίπου, κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική έκδοση όμως μόνο το βιβλίο του νέου Πασκιώτη «Δεν υπάρχει Θεός και αν υπάρχει τρελός». Ο τίτλος μπορεί να σας πει πιο περίεργος. Αναφέρεται στη Λευκήμη από το 1920 μέχρι το 1950. Αναφέρεται σε όλο το Μεσοπόλεμο πως για τη δημιουργία των κομμουνιστικών πυρήνων στη Λευκήμη. Αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο και στην δευτερότητα τη κερκυρία στην οποία συμμετείχα, όλη την κατοχή και τον εμφύλιο. Μέχρι το 1950 είναι μια πολύ καλή δουλειά, διότι διασώζει και τις προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν και μπορούμε να αξιοποιηθούμε από διάφορους τρόπους. Υπάρχει σε ηλεκτρονική έκδοση στο Ιντερνετ. Γύρω σε 400 σελίδες. Πρόσφατα, νομίζω ότι υπάρχει το ασπίτι, γιατί το ασπίτι κυκλοφορεί σε μαρτυρίες. Αυτό είναι. Αυτό είναι σε ηλεκτρονική έκδοση, δεν είναι υπομένο. Παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στην Ευκήμα, αλλά υπάρχει ηλεκτρονική έκδοση μόνο. Αν δεν υπάρχει κανείς, να κάνω μια ερώτηση σε κάτι το οποίο υπάρχει στα μυαλά των ανθρώπων που είναι πολιτικοποιημένοι ή σκέφτονται το σήμερα. Γίνεται μια αναλογία. Είναι αρκετά σύνηθες. Στην εποχή της κατοχής στην γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, επιδεινώνεται η ζωή σε οικονομικό, σε πολιτικό, σε επίπεδο δημοκρατίας, επιδεινώνεται ραγδαία. Δηλαδή έχουμε μία καταράκωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και της δυνατότητας του ανθρώπου να ζει. Αυτό είναι ραγδαία. Αρχικά η απάντηση μετά το πρώτο σοκ στην κοινωνία είναι η αντίσταση, όπως περιγράψατε, και σιγά σιγά η οργάνωση της ζωής σε μία άλλη βάση. Η αναλογία που γίνεται είναι η εξής. Σήμερα ζούμε κάτι αντίστοιχο. Έχουμε μία ραγδαία επιδείνωση των όρων της ζωής σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο εργασίας, στους δημοκρατικούς θεσμούς, στη δημοκρατία. Αλλά δεν εμφανίζεται το ίδιο. Δηλαδή δεν βλέπουμε το ίδιο. Δεν βλέπουμε μία οργάνωση μίας αντίστασης, ούτε όμως πολύ περισσότερο το να γίνεται μια προσπάθεια να οργανωθεί η ζωή των ανθρώπων σε μια διαφορετική βάση. Με τη δική σας εμπειρία και τη μελέτη που έχετε κάνει, ποια είναι η διαφορά και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να σταθεί μια τέτοια αναλογία, δηλαδή αν θα μπορούσε να υπάρξει μια αντίστοιχη δραστηριότητα σήμερα, ή τι λείπει σήμερα, ή πώς θα μπορούσε να οργανωθεί μια απάντηση στα προβλήματα που ζούμε σήμερα. Άλλη κατάσταση του 40-41 και τώρα. Και ο διαθέτης ήταν ίδιος ο κύριος διαφορετικός. Υπήρχαν τότε κάποιοι ιδανικά, υπήρχαν κάποιοι σκοποί. Κάπου να φτάσουμε τώρα, είναι διαφορετικά τελείως. Και στιγμή αυτή είμαστε, υποθέτω, σε μια φάση που κάποια στιγμή θα ξεκινήσει πάλι η οργάνωση. Δηλαδή είμαστε τελείως διαφορετικά από το 40-41. Μπορεί επιφανειακά να φαίνονται κάποια συμπτώματα παραμονιά, αλλά από πίσω τελείως διαφορετική υποδομή. Εγώ πρέπει να έχετε δουλέψει ήδη στο τομέα αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχάς να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή συζητιέται έτσι ευρέως και χρησιμοποιείται από πολλούς όρους κατοχή για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Από πολλούς λέγεται ότι η εποχή των μνημονίων μοιάζει με την κατοχή. Ότι είναι μια κατοχή, ότι είναι οικονομικός πόλεμος και κοινωνικός πόλεμος και κατά αναλογία, εν πάση περιπτώσει, προς τον παραδοσιακό πόλεμο των πολιτών.
αντίδραση κατά τη γνώμη μου του ριζοσπαστικού λαϊκού πατριωτισμού, ας πούμε, στην περίοδο της κατοχής και που τον εξέφερε στο ΕΑΜ. Υπήρχε η είσοδος και η εγκαθίδρυση στη χώρα μιας ξένης δύναμης. Φυσικά αυτή η ξένη δύναμη βρήκε πρόθυμο συνεργάτες και μέσα στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στην άμεσα τάξη της χώρας. Τώρα, δεν υπάρχει ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα έτσι και με κάθε επιφύλαξη, και αυτό που λέω πολλές φορές το έχω ζυγίσει και δεν είμαι και εγώ απόλυτα σίγουρη, ότι τώρα η άμεσα τάξη της χώρας παίζει περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα από ό,τι έπαιζε τότε. Δεν μπορώ να τη δω ως μία τάξη δορυφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρω εγώ, ή της Οικονομικής Ολιγαρχίας εκτός Ελλάδας. Επίσης, υπάρχουν αναλογίες και σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχει η αίσθηση του πολιτικού κενού. Της αδυναμίας δηλαδή των παραδοσιακών πολιτικών σχηματισμών να εκφράσουν μεγάλες μάζες ανθρώπων που εκφράζαν μέχρι τότε. Έτσι, η Βενιζελική και η Βασιλική ξοφλήσαν, ας πούμε, στην εποχή της κατοχής, ουσιαστικά ξεπεράστηκε ο εθνικός διχασμός, ο χωρισμός του κόσμου σε δασιλικούς και βενιζελικούς. Και ας πούμε ότι μια τέτοια κρίση αντιπροσώπευσης, νομίζω ότι λένε και οι πολιτικοί επιστήμονες, ας πούμε ότι υπάρχει και σήμερα. Εγώ ποια διαφορά βλέπω. Τότε αναδύεται ένας καλλιεργοσπαστισμός προς τα αριστερά. Σήμερα φαίνεται μέχρι στιγμής ότι σε αυτό το έδαφος της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης έχει ξεσποντάρει, να το πούμε έτσι και κερκιδεϊκά, ένας ριζοσπαστισμός της δεξιάς. Και δεν είναι ριζόμενο μόνο στη δεξιά. Γιατί η Χρυσή Αυγή έχει τα ανάλογά της και δεξιότερα της, τα γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς που λένε ότι είναι πολύ συμβιβασμένη, και έχει βέβαια και τα ανάλογά της στα αριστερά γράμματα, να το πω έτσι σημαντικά. Δηλαδή μέσα στα δεξιά κοινοβουλευτικά κόμματα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Και δεν θέλω να μονοπολίσω, δηλαδή θέλω να προτρέψω το αγορατήριο να εντοπίσουμε έτσι ομοιότητες και διαφορές, αναλογίες και μία μικρή. Μεγάλη ερώτηση, συμπληρωματική. Και δεν έχω απαντήσει και στην ερώτησή σου, γιατί είπατε λίγο στο τι αναδύθηκε και τι δεν αναδύθηκε. Η δράση κυρίως του ΕΑΜ είχε να κάνει, ας πούμε, επίλυση κάποιων πρακτικών καθημερινών ζητημάτων κυρίως αυτό ή κάπου αλλού το πήγαιναν, όπως λένε κάποιοι άλλοι, κάτι άλλο μας πούμε. Δηλαδή, κυρίως τι κάνουν, επιλύουν καθημερινά προβλήματα και γι' αυτό ίσως αυτή η μαζικότητα και η απήχηση σε μεγάλες μάζες. Γίνει καθημερινά. Γίνεται νομοθεσία. Παραπίσω σε ένα κράτο. Εφόσον η μισή είναι ελεύθερη, υπάρχει ένα κράτο, ένα άλλο κράτο μέσα στην κατοχή. Δεν είναι μόνο η κρίση, κάτι είναι πρόβλημα, είναι ένα κομμάτι. Και υπάρχει πάντα η προοπτική τη μάχη τη εξουσία. Ας δείτε, γίνεται από το λίμανο την κατοχή. Εγώ νομίζω ότι ένα βήμα είναι η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, δηλαδή ας πούμε με τη σημερινή ορολογία ξεκινά από το συνδικαλιστικό. Αυτό εμβολιάζεται πολιτικά όπως και πολιτικοποιείται. Στρατεύεται ο κόσμος με πολλές και διάφορες δράσεις. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος που μπορείς να ενταχθείς στην αντίσταση και να βοηθήσεις. Και όλο αυτό το πράγμα δίνει αυτό που είπα πριν, την ριζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά. Βέβαια, όχι με έναν κλασικό αριστερό, σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό τρόπο, με την κλασική ορολογία ακόμα και των λαϊκών μετόπων της δεκαετίας του 30. Δίνει όμως μία διέξοδο στους πόθους και τις ανάγκες εργατικών στρωμάτων, μικρομεσαίων στρωμάτων, έτσι λέω, γενικών κοινωνιών, όπου είναι η λαοκρατία, είναι περισσότερο αυτά που λένε τα τέταρτα τραγούδια και τα τραγούδια της αντίστασης και λιγότερο τα επίσημα προγράμματα του ΕΑΜ, τα επίσημα κείμενα που είναι πάρα πολύ δεδομένα, γιατί ο διακηρυγμένος στόχος είναι να έχουμε ακόμα και τους τίμιους βασιλόφορμες, έτσι, δεν τα πατώ. Ο κόσμος στρατεύεται και μέσα από τη στράτευσή του και τη συλλογική προσπάθεια αλλάζει ο ίδιος.
και ταυτόχρονα αλλάζει και την ηγεσία. Δηλαδή, επιδρούν τα αριστερά κόμματα και τα μικρότερα κόμματα που είναι στο άλλο, επιδρούν πάνω στην κοινωνία, αλλά και τα ίδια επηρεάζονται στην κοινωνία, αλλάζουν στο ηλικιακό δυναμικό του, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι το κουκουέ έχει με την απελευθέρωση του τρέμου σε νέα. Δηλαδή, η αντίσταση αλλάζει την κοινωνία, αλλά αλλάζει και την αριστερά τη εποχή, έτσι. Πώς θα χαρακτηριστεί, είναι η εθνοσυνδέση των Κορυφάδων. Χαρακτηριστική είναι η εθνοσυνδέση των Κορυφάδων. Και αποφάσεις και πράξεις της Ευρωπής. Ευχαριστώ. 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 Θέλει κανείς άλλος. Να πούμε και με οι Κορυφάδες στην εθνοσυνδέση των Κορυφάδων και πρόκειται να πάνε τους και την κυρία. Δεν μπορούσαν να πάνε λόγω ότι δεν μπορούσαν να βρεθεί μέσα να πάρουν απέναντι. Ήταν από τις ειδικές περιοχές που δεν προσωπικά. Άρα, προφανώς έγιναν εκλογές. Γίνανε. Και μάλιστα αναδεκάδες εκατοντάδες. Δηλαδή, ανά 10 άτομα έκλεγαν να γίνουν έναν επίτροπο. Ανά 10 επιτροπούς έγινε ένας, ο οποίος μάλιστα ονομάζονταν από το εκλογές αντιστασιακούς εκατοντάδες. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν εκλογές. Πιστεύεις πρόσωποι, προσέκτευε σε κατεκόμενους Γερμανούς εκλογές. Ναι, όχι και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, οι οδηγίες που είχε στείλει η ΠΕΑ σε όλη την Ελλάδα δεν ήταν απόλυτες και άφηνε ελευθερία στην κάθε τοπική οργάνωση ανάλογα με το δημοτοπή γίνοντας στην περιοχή. Στην κέντρια εφαρμόστηκε και αυτό το σύστημα. Είπες πριν ότι για τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να καταγραφεί η ιερανική αντίσταση σε σχέση με τον κυρίαρχο λόγο που είχε πρόκειται την κατέρα του 60 και ήταν κυρίως προς του Δαφνή. Θεωρείς ότι υπάρχουν σήμερα άλλα στοιχεία που μπορούν να έρθουν στο φως, τέλος πάντων? Υπάρχουν. Υπάρχουν στοιχεία. Το κακό είναι ότι όλοι όσοι δεν λάβανε μέρος στην Ελλάδα τότε έχουν πήγει. Ελάχιστοι έχουν μείνει. Δηλαδή, άνθρωποι μόνο που ήταν σε μικρή ηλικία τότε δεν ήταν επόμενο. Υπάρχουν ακόμα. Στην αυτή υπάρχει και ο συγγραφή με ένα κομμάτι. Υπάρχουν, αλλά. Στο μαρτυρίε. Ναι, επειδή μαρτυρίε. Το αρχείο του ΕΑΝ αγνοείται τι έγινε. Κατά την αρτηρία του Μακαρίτη, του γιατρού του Αντρέα Κούση, που ήταν ο τελευταίος εκπαιδευτής του Νομαρχιακού του ΕΑΜ, εξαφανίστηκε κατά τρόπο περίεργο μόλις έφερε και η Γερμανία. Ανέφερε και ένα άτομο, μάλιστα, το οποίο θυμόταν ότι κάποιος πήρε το αρχείο ή το μεταφέρει κάπου και κάθε. Όχι, αγνοούμε, μετά από τόσα χρόνια, μάλλον δεν νομίζω να ελπίζουμε. Υπάρχουν μόνο κάποια πράγματα στο αρχείο του Νομαρχιακού. Όχι πολλά πράγματα. Ελάχιστα το αρχείο της Νομαρχίας το πήρε στο Ιστορικό Αρχείο και ενδεχομένως το αρχείο του Αθηνικού Κέντρου. Επάνω, ενδεχομένως. Δεν το έχω πει. Αλλά στο αρχείο της Νομαρχίας στην κατοχή, λίγα πραγματάκια πάνε. Λίγα. Γιατί και αλλιώς το αρχείο μιας δημόσιας υπηρεσίας είναι πάντα συνδεδεμένο. Δεν έχει θέλει που μπορεί να καταλάβει την απέναντι σε μια καλή εικόνα. Και το αρχείο των Δεστινών, πώς είναι? Το αρχείο των Συντόμων πριν από δύο χρόνια, όπως και να ζητήσει πρόσβαση στο αρχείο. Το αρχείο με ζητήσει το Συλλόγο στην Κέντρια αντιμετώπιζε όχι παγιδίζει ο ποιητή, μόνο χρήσιμο είναι το πράγμα. Εδώ και δύο χρόνια το αρχείο του Συλλόγου είναι στα γενικά αρχεία του κάτω του Κέντρια, πρόσβαση ελεύθερη σε οποιοδήποτε. Και έχει γίνει ήδη μια μεταπτυχιακή εργασία. Ήταν η πρώτη εργασία που είχε πάνω στο πράγμα. Παράλληλα, μάλιστα με τη δουλειά του Χαντρικού για τον Όπλα, συνδυάζουν πάρα πολύ πράγμα. Μια εικόνα και για το ρόλο που έπαιζε το ψυχιατρείο
ήταν χώρος, έτσι, ήταν πυρήνας της αντίστασης, ας πούμε, αιστεία της αντίστασης στην κεντρική ψυχοθεραπεία. Και επίσης από το βιβλίο του Μούση, αλλά και από προφορικές αφηγήσεις που ακούσαμε στα παιδικά μας χρόνια, τους γονείς μας κτλ. Την προηγούμενη γενιά, είχε χαραχθεί έντονα στην μνήμη των συμπολιτών μας η έλευση των εδεσιτών. Το Δεκέμβριο του 1944, παράλληλα με τον Αθήνιο πόλεμο, όταν ο Ελλάς πήρε την εντολή να μην μπει στην Αθήνα να συμμετάσχει στη μάχη της Αθήνας, αλλά να συγκρουστούν με τις δυνάμεις του Ζέρβα, και κυριολεκτικά τους εδεσίτες ηλιαστές τους πετάξαν στη θάλασσα. Περάσαν λοιπόν και ήρθαν στην Κέρκυρα και με τους δικούς τους κάποιοι και με τις οικογένειές τους. Πρόχειρα τους είχαν εγκαταστήσει μέσα στα παλιά ανάκτορα, που τότε βρισκόταν στα υπόγεια αποθηκευμένο το ιστορικό αρχείο, και μάλιστα προφορικές μαρτυρίες της εποχής λένε ότι καίγανε κομμάτι του ιστορικού αρχείου, άγνωστης εποχής και πολυτιμότητας, για να ζεσταθούν. Δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να ζεσταθούν. Υπήρξε περίοδος λευκής τρομοκρατίας στη διάρκεια της κατάληψης και της εκδοχής, και κομμάτι αυτής της λευκής τρομοκρατίας είναι και η δολοφονία του Γίδα, που ήταν ο ειδικός ανακριτής επίτροπος των συλλόγων. Από τα 10 άτομα που κατηγορήθηκαν ότι τον απήγαγαν και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου, προσήκθησαν σε δίκη 3 και καταδικάστηκαν, και μάλιστα η ποινή εκτελέστηκε μόνο για έναν από αυτούς. Αν ρίξει κανείς μια ματιά, απλώς ήταν ονόματα αυτά που ήταν. Το 10 που, εν πάση περιπτώσει, ήταν το απόσπασμα θανάτου που τον πίεσαν και τον βασανίσανε. Πάνω από τους μισούς έχουν πελοποννησιακά επώνυμα. Και τραβάει το στα μαλλιά του και λέει τώρα στην Ήπειρο εδεσίτες και να έχουν πελοποννησιακά επώνυμα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για τραυματασφαλίτες της Πελοποννήσου, που για να τη γλιτώσουν με την απελευθέρωση, φύγαν από την Πελοπόννησο και εντάχθηκαν στις γραμμές του ΕΔΕΣ. Άρα δικαιολογείται και αυτή η αποτρόπαια βαρβαρότητα, διότι προφανώς και όλοι οι εδεσίτες και ο ΕΔΕΣ στην αρχή της δημιουργίας του, που είχε δημοκρατικούς αξιώματα από τους 35, έτσι όπως τέλος πάντων φτιάχτηκε, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Επίσης, μαρτυρίες συμπολιτών που δεν βρίσκονται πια στη ζωή κάνουν λόγο για καφενείο σε κεντρικό σημείο της πόλης, στο Πεντοφάναρο, όπου εκεί πήγαινες και έκλεινες συμβόλαιο θανάτου ή ξυλοδαρμού, αν είχες προσωπικές διαφορές με κάποιον, πήγαινες στο χείδι των εδεσίτη εκεί το πέναμε και έλεγες θέλω να δείτε αυτό, ναι. Θέλω να ξυλοδαρμίσετε αυτό, ναι. Θέλω να ξυλοδαρμίσετε αυτό. Αυτά είναι προφορικές μαρτυρίες, έτσι και τα συμπληρωματικά είναι τα παρόντα, δεν συγκέντρια είναι με αγγλικά πολιτικά. Υπάρχουν φωτογραφίες από μεταγωγές στο λιμάνι. Εγκλήτως τώρα. Όπως οι φωτογραφίες στο πάρκο απάνω να γίνεται ο Ζέρβας, ο Μητροπολίτης παραμυθιάς ντυμένος με ιστορία Τάρτη και σε διάρκεια ομιλίας. Το φωτογραφικό υλικό που βλέπει για την πλευρά του έδεσης είναι πολύτιμο και μάλιστα υπάρχει ένας ντυμεχίκες και φωτογραφίες που είναι καλύτερα θεμαμένοι. Είναι από τον Άγιο που ήταν εκπρόσωπο τη Μαγική Αποστολή των Έδεσων. Και ο οποίο για εμά είναι υποκλιματισμένο όσο φωτογραφίε. Που είναι κάθε μια βαλμένη. Περισσότερε είναι στην Ήπειρο βέβαια, είναι απελευθέρωση των νεανίων μέσα πάρα πολλέ φωτογραφίε. Από την πάρκα παραλαβή πολεμικού υλικού από υποβρύχιο, παξού όταν την απελευθέρωση. Και από την διάρκεια είναι αρκετέ, μάλιστα πολλέ από αυτέ είναι στο Μόρεπο μέσα, που πρέπει και το Ανάγιο του Μόρεπο να μένουν, και στο μοναστήρι τη Παλιβαστέτσα. Αυτό μέσα δεν θυμάται κανένα από όσου ρωτήθηκαν, κανένα, δεν θυμάται κανένα από όσου ρωτήθηκαν. Θέλει κάποιο άλλο κάτι να ρωτήσει, να σχολιάσει. Εγώ ένα τελευταίο μόνο θέλω να πω σε σχέση με αυτό που είπε η Όλγα για τη σχέση των μαυραγωνιτών τη περίοδου τη κατοχή με την αστική τάξη που δημιουργήθηκε τα μεταπολεμικά χρόνια. Προφανώς και στην Κέρκυρα υπάρχει τέτοιο κομμάτι. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει κάτι υπόψη του. Δεν έχω ακόμα. Υπάρχει πάλι τα σε το μέρος του. Και μιλώντας για αναλογίες, ακριβώς ίσως αξίζει να το συνδέσουμε αυτό με αυτό που γίνεται σήμερα και όλες τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή που βγήκε πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιχορηγεί με 150.000 ευρώ κάθε σύλλογο, κάθε μη κυβερνητική οργάνωση, που θα φέρει εις πέρας την αποστολή μέσω δράσεων, εκδηλώσεων κλπ.
ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Δηλαδή, στη γραμμή των δύο άκρων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που τρέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποχρεωθεί με κυβερνητικές οργανώσεις για να ταυτιστούν αυτά τα δύο. Οπότε είναι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πάλι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζει χρήματα ακριβώς για να σταθεί για να στήσει μια οικονομική συμμαχία με τα στρώματα αυτά που θα τρέξουν πούμε, αυτά τα προγράμματα τη ταύτιση αυτών του φασισμού και του κομμουνισμού. Έχει μου πει για να παραγωγήσει για την κατοχή. Μόνο μια περίπτωση να αναφέρω. Όσο ήταν η Ιταλή, ο πολιτικό διοικητή ο Μπέρο Μπαρίνι ήταν παντρεμένο. Παράλληλα, είχε μια παράλληλη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, τη οποία ο πατέρα είχε αναλάβει στην Κέρκυρα όλο το μεγάλο μέρο των πορείων, ονόματι Φαφαλιό. Και ο οποίο έμενε στη σημερινή Βίλια Μπερνιέ. Μετά την απελευθέρωση, όλοι οι περισσότεροι κατασχέθηκαν. Πολύ είχε φύγει μαζί του Παρίνη στην Ιταλία, γιατί κάποιο χρόνο είχε πεθάνει, όλα τέτοια. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Παρίνη, φεύγοντας από την Κέρκυρα, έφυγε δύο μέρες πριν την καταστροφή με μια βενζινάκα με γεμάτη εργατέχνη. Όταν έπεσε το βασιλικό καθεστώς, αυτός είναι νομάρχης Μιλάνου, που είχε παραμείνει στην μεριά του Μουσολίνη. Στη συνέχεια, αυτός δεν συνέχισε ποτέ. Έγινε στέλεχος σε μια εταιρεία πετρελαιοειδών, πήγε να φώνταν Ιταλία, Κέρκυρα, Ιταλία, Αθήνα, Αργεντινή. Και έπρεπε στην Αθήνα το 99. Ποτέ δεν διώχθηκε ό,τι έγινε στην Κέρκυρα. Συνεργασίες εδώ πέρα έπρεπε να πάρει. Απλά για τους ντόπιους σύλλογους υπάρχουν αναφορές του Κατσαρού, οι οποίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος. Δηλαδή, έχουμε μόνο προφορικές μαρτυρίες. Υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες. Είμαστε για άτομα τα οποία θεωρούνται τώρα για ικανόν υποψίας. Και μετά, στη δεκαετία του 90, άνοιξαν και τα δύσκολα κόμματα. Τα κομμάτια δηλαδή που μέχρι τότε ήταν στη σκιά. Τα θέματα που διαταράσσουν αυτή την αρμονική εικόνα, ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε μαζί και αντισταθήκαμε γενικώς. Και βέβαια αυτά τα θέματα άνοιξαν και ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση των ιστορικών. Ένα κομμάτι ιστορικό τα άνοιξε με τον τρόπο της κοινωνικής ιστορίας, ένα άλλο κομμάτι ιστορικών με τον τρόπο της προφορικής μαρτυρίας και κάποιοι άλλοι μαθητές της θεωρίας των δύο άκρων και της σχολής του αναθεωρητισμού τα άνοιξαν με τον δικό τους τρόπο προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη θεωρία των τριών γύρων και φτάσανε ακόμα να δικαιολογούν τα πράγματα ασφαλείας και τις παραγωγικές τους λέγοντας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο κομμουνισμός. Εξανάγκησε αυτοί οι άνθρωποι σε τι να κάνουνε μπροστά στην κόκκινη βία και την κόκκινη δημοκρατία, δεν υπήρχε άλλος δρόμος παρά να πας με τους Γερμανούς. Έτσι, τόσο ποικίλα είναι τα ιστοριογραφικά ρεύματα και για την εντόπιση. Και μάλιστα αυτοί που λένε περί κόκκινης βίας και φασισμού και πρωτοκλασάτη σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καλλιέργεια, παραμυθέντη και εσύ. Οι Έλληνες είναι πιο όσοι γίνονται όσο. Και οι Γερμανοί δεν το μαζεύουν. Και οι Γερμανοί, ο Μαζάρο και ο μελετήσει με υποδειγματικό τρόπο και έχουν αναδείξει την κατοχή την αντίσταση στην Ελλάδα και δεν μπορούν να του κατηγορήσει ούτε και για φιλοεανική μεροληψία, γιατί οι άνθρωποι είναι και ξένοι και μάλιστα ο Μαζόρα καθολογία του έτσι. Και από τα κείμενα του φαίνεται ένα α πούμε κεντρό δημοκράτη μέχρι εκεί. Και ο Χαγκηφλάη το ίδιο δεν είναι η αριστεροσύνη του που του όθησε να γράψουν πάρα πολύ και πρώτη από του Έλληνε τα έλεγα ο Χαγκηφλάη. Ακόμα από και του Έλληνε. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να πει κάτι, να προσθέσει κάτι ακόμα, θα σας ευχαριστήσουμε.
στο επανειδήν και να ευχαριστήσουμε τους διαμιλητές. Ευχαριστώ για μια ευκαιρία.